μας ήρθατε εδώ στην παρέα σας. Στα αγόρια και στο ένα κορίτσι. Αυτούς τους φίλους που ξέρετε από τα παλιά. Τα παλιά και αγαπημένα. Αλήθεια, πιο παλιό, αλλά αγαπημένο είναι το βιβλίο που δεν αποχωρίζεσαι ποτέ, Θοδωρή μου. Γιατί είσαι βιβλιοφάγος κι εσείς? Ήμουν, ομολόγω. Δεν είσαι πια? Όχι, όχι. Δεν διαβάζω τόσο πολύ. Αλλά συγνώμη, παραμένει. Λόγω χρόνου ή λόγω διάθεσης? Και λόγω όρασης. Όχι. Και εμένα με παιδεύει πια αυτό. Αυτή η πρεσβειοποία με έχει τσακίσει. Δεν είναι τόσο πολύ η πρεσβειοποία. Είναι ότι το βράδυ, ναι, που είναι πιο εύκολο κανείς να διαβάσει, έχω κολλήσει περισσότερο στο να βλέπω ταινίες, να ψάχνω ή να γράφω. Εννοείς τώρα αυτή την περίοδο που δεν μπορείς να πας σε αίθουσες, δεν βγαίνει τίποτα, οπότε ό,τι είναι να δεις το βλέπεις αναγκαστικά από το σπίτι σου. Σε κανένα αεροπλάνο διάβαζα παλιά. Τα θυμάσαι? Πέραμε κανένα αεροπλάνο. Αεροπλάνα και βαπόρια. Πλέον βουτάμε στο παρελθόν σαν μακροβούτι σε μπανιέρα με μέλι. Και επίσης έχω να σου πω ότι έχουμε πρόβλημα με τα ρούχα. Έχω καταφύγει σε μόδα άνοιξη καλοκαίρι 1974 από τη βλέπεις. Θυμάστε που έλεγα πριν από κάνα μήνα πότε κλείσανε τα μαγαζιά και λέω παιδιά δεν ξέρουμε τι ρούχα θα με βλέπετε από εδώ και μπρος. Όπως και όλη την ελληνική τηλεόραση. Δεν ξέρω βέβαια ο καθένας τι έχει, τι προμήθειες έχει. Αλλά τώρα που κλείσανε τα μαγαζιά υπάρχει μια δυσκολία. Ό,τι πήραμε ήταν καλοκαιρινό. Όταν κρυώνουμε, ερχόμαστε εντυμένοι από το σπίτι μας. Εκτός αν ανοίξουμε κανένα e-shop και βρούμε τίποτα χειμωνιάτικο μέσα. Δεν ξέρω. Εν πάση και αυτό έχει την πλάκα του μωρέ. Και τι έγινε? Ότι στο τέλος, και τι έγινε? Αυτά που θεωρούσαμε κάποτε ότι είναι σημαντικά μέσα στη στολή εργασίας, ας πούμε, και αυτά. Και τι έγινε? Και τι έγινε? Φόρμα μένει για μας, να έρθουμε με φόρμα. Γιατί τίποτα. Αυτοί που μας βλέπουν τι φοράνε, επειδή είναι σπίτι τους. Γιατί σαν πως λίγο. Εμείς τώρα που είμαστε σπίτι μας 10 μέρες, τι φοράγαμε δηλαδή? Σαν πως θα μας χωράει και κανένα ρούχο μετά όταν θέλουμε να βγούμε. Για σκέψου το και έτσι. Έτσι ακριβώς. Στεναχωρέθηκες λίγο, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι έχω απάντηση στο ερώτημά σου. Το βιβλίο. Πού σε αγαπάω? Το τι μου έχεις πει και εσύ. Είναι το άρωμα του Πατρίκ Ζίσκιν. Το έχεις διαβάσει? Δεν το έχω διαβάσει γιατί το είδα, το είδα σε ταινία και δεν μπήκα στον κόπο. Γιατί έχω απογοητευτεί όσες φορές διαβάζω ένα βιβλίο και πάω να το δω σε ταινία με χαλάει και άλλες φορές το ανάποδο. Και πάλι οπότε, θυμάμαι το ένα, εκείνη το τη μέρα που βγήκε η ταινία σου είχα πει είναι πάρα πολύ κρίμα αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο να πάει να δεις τη συγκεκριμένη ταινία διότι δεν μπορεί. Καταρχήν είχαν πει ότι δεν γυρίζεται αυτό το βιβλίο γιατί βασίζεται στην οσμή. Βέβαια. Παρόλα αυτά. Αλλά και η οσμή είναι μια έκφραση. Δεν δείχνουμε το πρόσωπό μας πάρα πολλές φορές αν κάτι που μας έρχεται μυρωδιά μας ευχαριστεί ή μας δυσαρεστεί. Μιλάνε τα μάτια και για την μύτη. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, αλλά φαντάζεσαι τώρα να βασιστεί μια ολόκληρη ταινία σε μια καλή ή κακή αντίδραση από μια οσμή. Τέλος πάντων, το βιβλίο είναι καταπληκτικό και εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα αγαπημένα μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή σ' αρέσουν τα quiz. Κυρίως αυτά που βάζεις εσύ σε εμάς. Εγώ σήμερα την τρέλα με την Κάλια. Την πήρα τηλέφωνο και της λέω: Άκου, Κάλια, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Α, γι' αυτό. Επειδή δεν προλαβαίνω, θα τα ψάχνα κι εγώ γιατί μου αρέσουν αυτά. Ποια? Θέλω να μου πεις, της λέω: Ψάξε να μου βρεις. Ποιο είναι το βιβλίο που έχει κάνει τις περισσότερες πωλήσεις? Μου πεις η βίβλος, θα μου πεις το επόμενο. Λέω: Η βίβλος είναι σίγουρα. Θέλω να μου πεις: Ποια ταινία έχει γίνει από βιβλίο και ήταν η πιο επιτυχημένη? Ποιο βιβλίο δεν σταματάει να πουλιέται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια? Ωραία, μην πας μακριά, συγγνώμη. Ποιο βιβλίο είναι αυτό που έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις? Και η βίβλος. Και το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο Τσετούνγκ δεν έχουν κάνει ακριβώς πωλήσεις. Έχουν εκδοθεί, έχουν χαριστεί, έχουν τοποθετηθεί. Κατάλαβες. Καλά, δεν τοποθετούνται τα βιβλία. Το θέμα είναι με κρίσιμα αυτά που πληρώνουν. Είναι το μυθιστόρημα να το στείλεις, να το χαρίσεις. Άλλο είναι η βίβλος. Αυτά που πληρώνονται είναι τα μετρήσιμα. Γιατί το λέτε έτσι, σημασία. Διότι άλλο τι σημαίνει πόσο σε πόσα αντίτυπα εκδίδεται και άλλο σε πόσα πουλιέται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ευπόλυτο σημαίνει αυτό που έχει πάει ο άλλο και το έχει αγοράσει. Και έχει, όπως λέει ο Τάσος, ιδιαίτερη αξία να το δούμε αυτό. Ξέρεις ποιο είναι? Δεν ξέρουμε. Ο μικρός πρίγκιπας. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουν 2-3, δηλαδή η ιστορία 2 πόλων του Ντίκενς και ο μικρός πρίγκιπας που δεν έχουν εξακριβωθεί 100% για να μπορέσουν πώς το λένε, να μπουν στο Guinness τα ρεκόρ αυτά. Είναι στα 200 εκατομμύρια. Αλλά αυτό που είναι τρομερό είναι πώς έχει πουλήσει ο Αλχημιστής. Πόσα? Ίσως και 150 εκατομμύρια. Σοβαρολογείς? Ναι, είναι απίστευτο. Όσα και. Πώς το λέω, Άρχοντας των Αχλιδιών, Τόλκιεν. Πάρα πολλά αντίτυπα. Είναι το αγαπημένο βιβλίο της νεότερης περίοδου. Με τον Άρχοντα όμως δεν ξέρω αν το βιβλίο παρέσυρε περισσότερο και την ταινία, αν η ίδια η ταινία έδωσε και περισσότερες αργότερα πωλήσεις παραπάνω στο ίδιο το βιβλίο. Κοίταξε, το σινεμά μπορεί να επηρεάσει τη λογοτεχνία. Ας πούμε. Πολύ ψηλά σε πωλήσεις βρίσκονται βιβλία «Πόλεμος των Άστρων». Τα επεισόδια που έχουν γίνει βιβλία ή εικονογραφημένα.
Δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια. Και λες, είναι δυνατόν, αφού αυτά δεν είναι ιστορίες, είναι σενάρια, προσχήματα για να γίνουν ταινίες. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών προϋπήρχε και ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και αγαπημένο βιβλίο. Όπως και το Hobbit που έχει πουλήσει πάρα πολλά. Λοιπόν, το ένα βοήθησε το άλλο. Θα σας διαβάσω αυτά που πάντως είναι τρομερές ρωτούσε πωλήσεις. Την αγαπημένη Κάλια Καστάνη. Που δεν βλέπετε τώρα συχνά να μας κάνει βίντεο. Γενικώς τα πολλά βίντεο τα έχουμε ελαττώσει από την εκπομπή. Έχουμε μπει σε μια νέα πραγματικότητα και σε αυτά. Αλλά δεν έχει σημασία να είναι καλά που είναι εδώ μαζί με όλα αυτά τα εξαιρετικά παιδιά που ξαναλέω είναι ένας και ένας σε αυτό το γραφείο. Τα οποία επίσης έχουν προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Για πες όπως όλοι μας δηλαδή. Λοιπόν, βάζω γυαλί γιατί είπαμε η πρεσβεία, η οποία μας έχει χτυπήσει πολύ δυνατά. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το πιο πολύ διαβασμένο βιβλίο όλων των εποχών σύμφωνα με το Guinness είναι η Βίβλος. Μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί περίπου 5 δισεκατομμύρια αντίτυπα. Ακολουθεί το κόκκινο βιβλίο του Μάο Τσετούγκ. Ναι. Πρέπει να έχει πουλήσει, λένε, περίπου 800 εκατομμύρια αντίτυπα. Πάνω από ένα δις. Γιατί... από λογοτεχνικά βιβλία ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν Σεντ-Εξιουπερί. Ακριβώς αυτόν. 200 εκατομμύρια πωλήσεις. Περίπου. Εντάξει, δεν είπαμε τώρα, μπορεί να έχουν πάει και 205. Η ιστορία δύο πόλεων του Ντίκενς, ναι. Επίσης 200 εκατομμύρια περίπου. Διαχρονικά, λέει, το πιο ευπόλυπτο είναι ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες. Πρέπει να έχει πουλήσει, καλά κανείς δεν ξέρει, άστο τώρα. Η πιο ευπόλυπτη σειρά βιβλίων στην ιστορία είναι αυτή του Χάρι Πότερ. Χάρι Πότερ, βέβαια. Βέβαια. Ναι, άπειρα. Άπειρα. Και ξέρεις τι ήθελα να ρωτήσω. Τώρα δεν ξέρω, κάτσε να δω τις σημειώσεις, δεν πρόλαβα. Είδατε πάλι τρέχοντας έμπαινα να τα δω. Ήθελα να δω ποιο είναι το βιβλίο που δεν σταματάει να πουλάει, ρε παιδί μου, με φόρα όμως. Αντίστοιχα, η πιο επιτυχημένη ταινία που βασίστηκε πάνω σε βιβλίο είναι σύμφωνα με το περιοδικό Forbes στο φιλμ Ο Χάρι Πότερ και η Κλήρη του Θανάτου, μέρος δεύτερο. Αυτά τα Χάρι Πότερ τα παίζει τώρα η τηλεόραση, γιατί κάποτε θυμάμαι ότι βγαίναν, ξαναπαίζανε. Τώρα κάπως τα έχουν σταματήσει. Είναι θέμα μόδας. Τα βλέπουμε. Νομίζω το Star τα παίζει συχνά. Το Star τα είχε. Ναι, ναι είχε. Τι ωραία. Ξαναβάλλετε πάλι. Ωραία, ωραίες σειρές είναι. Πολύ ωραία. Και είναι ωραίο που μεγάλωσε και ο πιτσιρικάς που παίζει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μαζί με τον ήρωα. Και κάποια στιγμή έτσι το βλέπεις με μια νοσταλγία, λες, α, ναι. μην τελειώσει. Ναι. Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος είναι από τη σειρά αυτό που έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα. Και στο έχω πει στο εξωτερικό. Μιλάμε σαν ταινία. Όχι, εδώ, σαν εδώ βιβλίο. Λέει... Η Φιλοσοφική Λίθος είναι λοιπόν. Το βιβλίο της σειράς που έχει πουλήσει τα περισσότερα ναι, ναι. αντίτυπα. Και ενώ σειράς, αυτό που είπες είναι στο φινάλε. Η ταινία. Πάνω ταινία. Στο βιβλίο που έχει κάνει τα περισσότερα. Είναι και είναι τέλος, το μέρος 2, λέει. Το μέρος 2 του τελευταίου μέρους. Τελευταίου βιβλίου. Μάλιστα. Και λέει, το συγκεκριμένο βιβλίο του Χάρι Πότερ κρατά και το ρεκόρ της πιο γρήγορης πώλησης βιβλίου στην ιστορία. Πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως το πρώτο 24ωρο μετά την έκδοσή του. Φαντάσου πώς το περιμένανε. Ζαλάδα. Το έχω δει στο εξωτερικό να πηγαίνω σε αεροδρόμια και να είναι όλα τα πιτσιρίκια και να διαβάζουν το κοτσωμένο, έτσι. Την πρώτη έκδοση, όχι τη δεύτερη, την πιο ελαφριά. Να διαβάζουν όλα το Χάρι Πότερ που μόλις είχε βγει. Διότι είχαν απαιτήσει. Γιατί είναι μια άλλη κουλτούρα του. Ότι τα μικρά διαβάζουν και κάτι άλλο πέραν των σχολικών. Και αυτό θέλω να σου λοιπόν, πω. Θέλω να πάμε και λίγο στο τέλος. Ναι. Με συγχωρείτε. Θα σε ρωτήσω κιόλας μετά. Λέει εδώ. Οι πιο ευπόλυτες και κατηγορίες βιβλίων συνολικά με στοιχεία του 17. 1. Ρομάντζα, ερωτική λογοτεχνία, πωλήσεις που ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως. Ρομάντζα και ερωτική λογοτεχνία. Δεύτερον, αστυνομική λογοτεχνία, ναι. Μυστήριο, έγκλημα, 800 εκατομμύρια. Τρίτον, θρησκευτικά βιβλία. Βιβλία που εμπνέουν. Ναι. Τέταρτον, επιστημονική φαντασία. Και πέμπτον, βιβλία τρόμου. Κάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μια ωρίτσα που τα ζήτησα πριν. Έχει δουλίτσα και αυτό να το ψάξει στο ίντερνετ. Ήθελα πάρα πολύ να δω τι γίνεται με το κομμάτι βιβλίου. Και δεν ξέρω τώρα αυτή την περίοδο που τα μαγαζιά είναι κλειστά. Και ήταν μια καλή περίοδο. Θα μου πει ποιες είναι οι καλές στιγμές για να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις διάθεση. Αν έχεις τη διάθεση και αγαπάς τα βιβλία, το επόμενο που ψάχνεις να βρεις είναι χρόνο. Είτε είσαι παιδί, είτε είσαι μεγάλος, το βιβλίο δεν είναι για να το ξεπετάξεις από να δώσεις διαγώνισμα. Λες, το βαριέμαι αυτό το μάθημα, τι να κάνω, θα το διαβάσω, πρέπει να το μάθω, να πάω να το δώσω. Πρέπει να το κάνεις κέφι. Πρέπει να είσαι χαλαρός, να μπεις, να χαθείς μέσα στο βιβλίο. Γι' αυτό και σταματάς όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος και το συνεχίζεις άλλη ώρα, έτσι. Έχω πιάσει τον εαυτό μου σε φάση που σκέφτομαι άλλα πράγματα, να έχω διαβάσει ίσα με 15 φορές την ίδια σελίδα. Να το γυρνάω πίσω ξανά, τι έλεγε. Το γυρνάω πίσω ξανά, τι έλεγε. Γιατί δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Λοιπόν. Επειδή το ψάξα χτες, αλλά δεν βρήκα καμία άκρη, θέλω κάποιος να μας βοηθήσει να μας πει στην Ελλάδα ποια είναι τα βιβλία που έχουν πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα. Έτσι με ενδιαφέρει από περιέργεια. Αλλά όχι αυτά που είναι και σχολικά. Έχει μεγάλη σημασία. Όχι. Το θέμα είναι να δεις αυτό που είναι καθαρά επιλογή σου. Μα γι' αυτό σου λέω πριν για το βιβλίο του Μάο Τσετούνγκ και τη Βίβλο. Το θέμα είναι ποιος πήγε, πόσο ας πούμε ο Ιούδας
Είχε πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα που έχει πουλήσει ελληνικό βιβλίο μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο από ό,τι θυμάμαι. Ο Ιδιός φιλούσε υπέροχα εννοώ. Δηλαδή, κάποιο να μα πει, είναι κάποιο βιβλίο του Καζαντζάκη, είναι κάποιο παλιότερο, κάποιο νεότερο. Ναι. Δεν υπάρχουν στοιχεία στην Ελλάδα. Και επίσης κάτι τελευταίο, ξέρει από τσάγκα, θα κρίσει ποιο είναι το πιο ευπόλυτο. Δεν είναι η 10 μικρή νεύρη είναι. Αυτό είναι. Ή το Orient Express. Αυτό, είναι αυτό. Το οποίο το έχουν αλλάξει όνομα, λέγαμε τις προάλλες. Όχι τις προάλλες, τον είχαν έρθει από τις εκδόσεις ψυχογιός. Το έχουν φέρει και το έχουν βγάλει σε πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία δεσίματα. Όλη τη σειρά της Αγκάθα Κρίστη. Αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα πολύ ωραίο βίντεο ετοιμάσει έτσι τώρα για ξεκίνημα. Τάσο μου, για πες μας δύο λόγια για αυτό το ωραίο βίντεο. Είναι που νομίζω η Κάλια το έκανε. Η Κάλια, η ναι. Καστάνη το έχει συγκεντρώσει και αφορά βιβλία που έχουν προβλέψει εντός αγωγικών βεβαίως μια πανδημία ή αυτό που ζούμε τώρα, το κορονοϊό. Είναι βιβλία που ξεκινάνε από τις προφητείες του Νοστράδαμου που εκεί μέσα τελικά αναγράφονται σχεδόν τα πάντα όταν υπάρχει μια καταστροφή ή ένα τεράστιο θέμα. Πάντα όλοι καταφεύγουν εκεί για να δουν τι είχε γράψει το 1555. Έχει μέσα βιβλία όμως, όπως και του Stephen King, που μιλάνε για έναν ιό που εξολοθρεύει τον κόσμο. Το The Stand. Το The Stand. Που ζήτησε συγγνώμη γιατί πρόσφατα ο Stephen King, γιατί και αυτός φυσικά βιώνει όπως όλη την καραντίνα, και είπε ότι ζητώ συγγνώμη που μέσα από το βιβλίο μου έφερα σε. Ξεβόλεψα, έφερα σε άσκημη θέση κάποιους που το διάβασαν και θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά αυτά που διαβάζουν. Δηλαδή, κάτι σαν να τους τραυμάτισα λίγο ψυχικά. Δεν τον πιστεύω, γιατί πάντα είχε τον τρόπο του και κάθε λόγο να μας ξεβολεύει, γιατί είναι η τέχνη του αυτή. Το The Stand, το οποίο δεν θυμάστε ως ταινία. Για βοήθησέ μας λίγο. Μιλάει για μια πανδημία και υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που μοιάζουν. Και έχει γυριστεί σε μίνι σειρά, νομίζω. Ναι, ναι. Και 8 επεισοδίων. Και είναι βιβλία από τα τέλη του 70. Πολλά βιβλία που ουσιαστικά θα δούμε μέρος της ιστορίας που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βέβαια, επειδή καλά τα πήγαμε, 13 λεπτά μιλάμε μόνοι μας, θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Καλώς ήρθατε. Ελένη, τι είναι αυτά. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε πρωί-πρωί με αφορμή ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου και δείτε το θέμα, θα σας αρέσει πολύ. Μια μυστηριώδης ασθένεια χωρίς θεραπεία. Μια πανδημία με χιλιάδες θύματα και ένας πλανήτης σε κρίση. Φάνταζε μέχρι πριν λίγους μήνες ένα απίθανο χολιγουδιανό σενάριο για κάποια δυστοπική κοινωνία του μέλλοντος. Κι όμως, όπως υποστηρίζουν οι συνωμοσιολόγοι, όλα αυτά έχουν γραφτεί χρόνια πριν. Ο Νοστράδαμος είχε σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Express προβλέψει σαφώς την επέλαση του κορονοϊού. Ειδικότερα στο περίφημο βιβλίο του «Οι Προφητείες» το 1555 έγραψε για σκάφη που θα αναμοδέρνονται ανάμεσα στους Λατίνους, κρύο, πείνα και κύματα. Όχι μακριά από τον Τίβερη, η γη θα λερωθεί με αίμα και επιδημίες πολλές θα πέσουν πάνω στο ανθρώπινο γένος. Οι μελετητές εστιάζουν στην αναφορά του Τίβερη ως υπαινιγμό για την έξαρση της επιδημίας στην Ιταλία, αν και κανείς δεν εξηγεί γιατί παραλείπεται εντυπωσιακά η κοιτίδα του ιού, η Κίνα. Σε ένα άλλο αποκαλυπτικό βιβλίο με τίτλο «Το τέλος των ημερών, προβλέψεις και προφητείες για το τέλος του κόσμου» που κυκλοφόρησε το 2008 στην Αμερική, η συγγραφέα Σίλβια Μπράουν γράφει «Γύρω στο έτος 2020, μια σοβαρή ασθένεια σαν πνευμονία θα πλωθεί σε όλη τη γη. Μια αρρώστια που θα επιτίθεται στους πνεύμονες και στους βροχικούς σωλήνες και θα αντιστέκεται σε κάθε γνωστή θεραπεία. Ακόμα πιο παράξενο από την ίδια την ασθένεια είναι το γεγονός πως θα εξαφανιστεί ξαφνικά όπως εμφανίστηκε. Θα επιτεθεί ξανά 10 χρόνια αργότερα και μετά θα εξαφανιστεί για πάντα». Γεννημένη στο Kansas City του Μιζούρι το 1936, η Σίλβια Μπράουν ήταν εκτός από συγγραφέας και γνωστό medium. Είχε συνεργαστεί πολλές φορές με την αστυνομία, ιδίως σε υποθέσεις απαγωγών ή εξαφανίσεων, συχνά με επιτυχία. Εμφανιζόταν τακτικά στην τηλεόραση και περίχε τις υπηρεσίες της στο κοινό μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής, ενός site και των βιβλίων της. Ωστόσο, όπως λένε οι σκεπτικιστές, η Μπράουν έκανε χιλιάδες προβλέψεις και έπεσε έξω σε πολλές από αυτές. Η συγκεκριμένη θυμίζει περισσότερο την επιθυμία του ιού SARS το 2003, που προηγήθηκε της έκδοσης του βιβλίου και δεν αποκλείεται να ενέπνευσε και τη συγγραφέα του. Στο βιβλίο του The Eyes of Darkness, που κυκλοφόρησε σχεδόν 40 χρόνια πριν, το 1981, ο Dean Koontz κάνει λόγο για έναν εργαστηριακό θανατηφόρο ιό με το όνομα Wuhan 400, το όνομα της πόλης από όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η πρόσφατη πανδημία.
Η ανατριχιαστική ομοιότητα με τα πραγματικά περιστατικά που εντοπίστηκε από τους χρήστες του Twitter ήταν αρκετή για να χαρίσει στον γνωστό Αμερικανό συγγραφέα τον τίτλο του Σκοτεινού Προφήτη και να εκτοξεύσει τον περασμένο Μάρτιο το συγκεκριμένο βιβλίο στις λίστες των best sellers του Amazon. Βέβαια, στις πρώτες εκδόσεις του βιβλίου ο ιός λεγόταν Γκόρκι 400. Το όνομά του άλλαξε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης, σε αντίθεση με τον κορονοϊό, ο ιός του βιβλίου του Κούντς είχε χρόνο υπόωσης 4 ώρες και ποσοστό θνησιμότητας 100%. Όμως, ποιος είναι πρόθυμος να αφήσει την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία προφητεία? Και αν σε πολλούς ο κορονοϊός μοιάζει με κάτι που θα επινοούσε ο Στίβεν Κίνγκ, αυτό συμβαίνει γιατί στο βιβλίο του The Stand, που κυκλοφόρησε το 1978, ο μέτρης του τρόμου έγραψε όντως για έναν θανατηφόρο ιό που δημιουργείται σε ένα στρατιωτικό εργαστήριο και προκαλεί μια παγκόσμια πανδημία που εμφανίζει τον πληθυσμό της γης. Δεν είναι πολύ άνετο να είμαι εγώ τώρα. Συνεχίζω να ακούω ανθρώπους να λένε είναι σαν να ζούμε σε μια ιστορία του Στίβεν Κίνγκ. Και η μόνη μου απάντηση σε αυτό είναι λυπάμαι, δήλωσε πρόσφατο συγγραφέας, προσθέτοντας πως κατά την κρίση του αυτό που ζούμε θα αφήσει το σημάδι του στη σημερινή γενιά. Για μένα, έναν άνθρωπο που είναι τώρα στα 70 του, μπορώ να θυμηθώ τη μητέρα μου να μιλάει για τη μεγάλη ύφεση. Και εγώ τώρα σκέφτομαι την εγγονή μου που δεν μπορεί να δει τους φίλους της, μπορεί όμως να επικοινωνήσει μαζί τους μόνο μέσω Skype. Είναι κλεισμένη στο σπίτι και όταν θα κάνει τα δικά της παιδιά και θα της λένε «Βαριέμαι, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι», εκείνη θα τους λέει «Το 2020 ήμασταν όντως κλεισμένοι στο σπίτι για μήνες. Δεν μπορούσαμε να βγούμε λόγω ενός ιού». Αυτά από το βίντεο μας με τα θέματα μας. Αυτά τώρα εμείς ήμασταν έτοιμοι, κάτι ένα μικρό προβληματάκι έχουμε, αλλά θα συνδεθούμε με την αγαπημένη Φλωρίντα Πετρουτσέλη, η οποία θυμάστε όταν είχε έρθει και μας είχε μαγειρέψει όπως πάντα, είχαμε φάει, είχαμε πιει μαζί. Πρέπει να ήταν το Φεβρουάριο. Πρέπει να ήταν το Φεβρουάριο που μας έλεγε το Μάιο Γενάου. Τι σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, λέω, πώς να αισθάνεται το Φλωριντάκι. Τώρα, μέσα στο σπίτι, με το ένα μωρό, γιατί μωρό είναι το πρώτο του παιδί, πόσο να είναι, ένα και κάτι. Και με το δεύτερο να ετοιμάζεται να βγει. Πώς να αισθάνεται η Λουίδια και με τις αγωνίες που έχει. Να, αυτή την κουβέντα δεν έκανα χθες με την διευθύντρια από το Αττικό. Αττικό. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να μας τα πει και η ίδια. Φλωριντάκι μου, γεια σου, αγάπη μου. Γεια σας, γεια. Καταρχάς, καλώς ορίσατε κι εσείς στο σπίτι μου. Ελένη, σου χρωστάω ένα τραπέζι. Μην νομίζω ότι το ξεχνάω. Το ξέρετε, το ξέχασες και σε εσένα και τον Θοδωρή και τον Τάσο. Αλλά όπως ήρθαν τα πράγματα τώρα, δεν πειράζει μετά την καραντίνα. Δεν μου λες κάτι, Φλωριντά. Ναι. Πες μου, επειδή όλοι το έχουμε ρίξει στη μαγειρική, εσύ που μαγείρευες και πριν, εξακολουθείς να μαγειρεύεις φουλ? Κοίτα, δεν θέλω να λέω για τον εαυτό μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω εξελιχθεί αρκετά. Μπορώ να πω ότι έχω ανέβει ένα σκαλάκι. Βέβαια, έκανα ένα λάθος, Ελένη. Τι? Διότι έβαλα τον άντρα μου στη κουζίνα και τώρα ο άντρας μου έχει και εκείνος άποψη και μου λέει, ας πούμε, τις προάλλες είχαμε φτιάξει, ξέρω εγώ, ψωμί και μου έλεγε, μα κοίτα, εγώ στη θέση σου δεν θα του άφηνα τόση ώρα να ξεκουραστεί, θα έβαλα λίγο παραπάνω αλάτι και λέω, μη μιλάς Φλό, μη μιλάς, αλλά η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσω λίγο να τον βγάζω απ' έξω, γιατί ναι, έχει και εκείνος γνώμη, έτσι, κατάλαβες. Κοίταξε, άνθρωπος που είπαμε, του αρέσει το φαγητό και μάλιστα πολύ ωραίο φαγητό, δεν μπορεί να μην μπει σιγά σιγά στην κουζίνα και δεν γίνεται να μην έχει και άποψη. Καλά, δεν το συζητώ. Άρης είναι μερακλής με την έννοια αυτή και του αρέσει πολύ το φαγητό και του αρέσει και να βλέπει. Δηλαδή, κάθε φορά που θα μου πει, ξέρω, εγώ περίμενε με να έρθω λίγο να το δω. Αλλά, ξέρεις, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το έριξα πάρα πολύ στη μαγειρική και μαγειρεύαμε κάθε μέρα και τρώγαμε και πολύ, αρκετά. Μετά κάποια στιγμή έπρεπε λίγο να μαζευτούμε, γιατί δεν γινόταν άλλο. Οπότε τώρα μαγειρεύω μεν κάθε μέρα, αλλά προσπαθώ λίγο να τα κάνω λίγο πιο υγιεινά. Διότι και μετά το Πάσχα και τα λοιπά, μας δεν μας πτωεί το γεγονός ότι δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Φάγαμε το ίδιο το Πάσχα και ψήσαμε και όλα. Οπότε τώρα λίγο έχουμε μαζευτεί, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, πήρες βαρός? Λοιπόν, έχω πει στον γυναικολόγο μου ότι δεν θα μου λέει πόσα κιλά έχω πάρει, γιατί δεν θέλω καν να ξέρω. Οπότε λέω, όταν πάμε με τον Άρη και δίνω και ο γυναικολόγος, λέω πάντα μην μου πείτε, μην μου πείτε. Αυτοί ξέρουνε. Εχθές μου είπε ο άντρας μου ότι δεν έχω πάρει λιγότερα από την πρώτη φορά, οπότε υπολογίζω στα 6-7 κιλά είμαι. Αλλά έχω μπει στο μήνα μου,
Οπότε αυτά ήταν. Θέλω να πω, εντάξει, πάρω λίγο ακόμα, εντάξει, με το πάντως, καλό. Αλλά... Κλωρίντα μου, δεν μπορώ να μη στο πω για γυναίκα που έχει μπει στο μήνα της και έχει περάσει και μια κατάσταση σαν και αυτή που ζούμε όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, οι έγκυες πρέπει πάντα να τις σκεφτόμαστε με αγάπη, γιατί και αυτές οι ορμόνες λίγο μας χτυπάνε και έχουμε διάφορα. Έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας, τα φουντώματά μας, τα νεύρα μας, τις χαρές μας, τις αυτές μας. Έχουμε γενικώς, τι να κάνουμε. Το έχουμε ζήσει. Το έχετε ζήσει εσείς εδώ μέσα μαζί μου πολλές φορές, εννοείται. Αλλά και ο καθένας και στο σπίτι του. Στο σπίτι. Λοιπόν, Φλωριντάκη, θέλω να μου πεις, σε βλέπω καλά από διάθεση. Σε βλέπω πολύ. Αλλά εγώ είμαι τέλεια, είμαι φανταστικά. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Τα έχω βρει πλέον. Είχα πει από την αρχή ότι θα το χειριστώ πολύ αισιόδοξα και δεν θα γκρινιάζω και δεν θα βαριέμαι. Οπότε ουσιαστικά δημιούργησα μια καθημερινότητα, έστω και έτσι μέσα στο σπίτι, αλλά ξέρεις τι, κάνω τα ίδια ακριβώς πράγματα κάθε μέρα και έχω και ένα παιδί το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ να περνάει γρήγορα η μέρα. Οπότε, ξέρεις, πώς είναι. Κυνηγάω, μας κυνηγάει όλη μέρα αυτή. Καταρχάς είναι πρωινός τύπος, θέλω να σου πω, 7 η ώρα ντάν ξυπνάει στάνταρ. Οπότε σηκώνομαι εγώ, η μαμά, θα φάμε, ξέρεις, θα κάνουμε πρωινό, θα τα πούμε, θα παίξουμε. Οι ώρες που περνάω με τη Μέρη είναι ώρες οι οποίες και δεν είχα περάσει ποτέ τόσο πολύ κολλημένη και δεν πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό, με την έννοια ότι κάποια στιγμή και εγώ θα δουλεύω, θα έχω άλλες υποχρεώσεις, λίγο καταρχήν, θα έχω ένα μωρό. Καταρχήν θα έχεις δύο παιδιά, οπότε θέλει ναι, δεν θες και θέλει δεν θέλει, θα πρέπει να τον μοιράζεις τον χρόνο σου. Όντως δεν θα είναι ίδια τα πράγματα. Αυτό που ζείτε τώρα δεν μπορεί να είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Ελένη, το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό, με την έννοια ότι επειδή, ξέρεις, η Μέρη είναι το πρώτο μου παιδί και της έχω φοβερή αδυναμία και ξέρεις πώς θα το χειριστώ τώρα που θα έρθει το άλλο το παιδί, αν θα ζηλεύει, τι πρέπει να κάνω. Τα σκέφτομαι όλα αυτά, μην νομίζεις, διαβάζω πολύ. Προσπαθώ να μην διαβάζω όμως και να τα κρατάω όλα, με την έννοια ότι πολλές φορές, ξέρεις, διαβάζεις κάτι και δεν είναι ακριβώς αυτό το σωστό. Αλλά ρωτάω και άλλες μαμάδες που έχουν δύο παιδάκια. Η Μέρη είναι πολύ, είναι ένα παιδί επειδή, ξέρεις, πήρε πολύ σημασία από όλους και πολύ αγάπη. Δεν θα ήθελα με τίποτα τώρα να νιώσει ότι την παίρνουν πίσω. Οπότε θα είμαι πολύ προσεκτική. Παρ' όλα αυτά, εγώ μετράω αντίστροφα. Έχω μπει στο μήνα μου και δεν κρατιέμαι. Είναι αυτό που λες, ξέρεις, έφαγες το γάιδαρο και τώρα μετράω κάθε μέρα. Α, αύριο είναι 24, 25... Ξέρεις, περνάει σχετικά αργά τώρα αυτές οι ημέρες. Εντάξει, όμως είναι αυτό που λες. Έφτασες τώρα στο τέλος της διαδρομής. Εντάξει. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι, το ξέρω. Αλλά είναι λίγο, δεν είναι τόσο γρήγορο όπως ήταν οι πρώτοι μήνες, γιατί τους πρώτους μήνες το ξεχνάς. Τώρα ξέρεις ότι είναι ο σνούπου. Έφτιαξα το δωμάτιο του μωρού. Ξέρεις, μετά από εσάς θα ανέβω πάνω να φτιάξω και τη βαλίτσα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξω και την τσάντα για το μευτήριο, να είναι έτοιμη. Ποιες είναι οι γωνίες σου όμως, Φλωρίντα, ναι, για πες μου. Έχω κάποιους φόβους, με την έννοια αν θα μου σπάσουν τα νερά, αν θα... εννοώ θα μου σπάσουν τα νερά, αλλά θέλω να πω την πρώτη φορά... Ήμουν ήδη στο νοσοκομείο, οπότε έγινε εκεί. Τώρα λέω, αν μου σπάσουν σπίτι και εγώ θα σου πω ότι όλοι οι δρόμοι είναι άδειοι. Έξω, λίγοι ναι, άνθρωποι αλλά κυκλοφορούν. Σίγουρα, αυτό είναι ένα πολύ καλό. Βέβαια, είναι και άλλα αρνητικά, όπως π.χ. ότι δεν θα μπορεί να έρθει η μαμά μου, ναι, η οικογένειά μου, τα πεθερικά μου που περιμένουν πώς και πώς. Θα είμαι εγώ και ο άντρας μου. Ναι. Αυτό λίγο. Αλλά απ' την άλλη λες, δεν πειράζει, μωρέ, δεν βαριέσαι. Τώρα τρεις μέρες είναι, μετά θα είναι αλλιώς. Θα κάνουμε λίγη υπομονή. Ευελπιστώ μέχρι να γεννήσω τα πράγματα να έχουν λίγο ηρεμήσει. Πολύ γιατί... καλά τα λες. Ναι, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον αυτό. Τώρα εγώ σκέφτομαι θετικά, ξέρεις, ανυπομονώ, κάνω πράγματα πολλά. Ωραία, ωραία. Φλωρίντα, ναι, ωραία. Έχεις μάθει κάτι καινούριο να μαγειρεύεις αυτόν τον καιρό, πες μας, ναι. Μα φυσικά, βρε Θεοδωρή, τι εννοείς. Κοίτα, καταρχάς, θα σου πω, καταρχάς έφτιαξα μία γαρίδο μακαρονάδα λεμονάτι. Λεμονάτι. Πριν λίγες μέρες, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εμένα το λεμονάτι. Λεμονάτι. Και μ' αρέσει σαν ιδέα. Μα Ελένη, δεν φαντάζεσαι πόσο νόστιμη ήταν. Και έφτιαξα αυτή, έβαλα λεμόνι, έβαλα λίγα ντοματίνια και άρεσε πολύ νομίζω. Και θα αρέσει και σε εμάς θα αρέσει.
Έτσι. Ναι, ωραία. Τότε θα ξέρω τι να μαγειρέψω όταν θα μου έρθετε εδώ. Και μετά έφτιαξα και αυτές τις μέρες πίτα. Έφτιαχνα κάθε μέρα ψωμί. Γενικά αυτό, έκανα πολλές φορές. Πιάνει. Το ψωμί πιάνει, το φτιάχνεις καλά στο σπίτι? Γιατί εγώ έχω μια μικρή έτσι, αμφιβολία για το κατά πόσο το ψωμί, το οποίο είναι μια τέχνη με τους αμφιβολία, όχι ένσταση, ξέρεις, εννοώ, που θέλει τους φούρνους του, θέλει το συγκεκριμένο τρόπο του και την τεχνική και γνώση. Πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό? Μα θα σου πω, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι φοβερά δύσκολα. Δεν είναι. Είναι το πιο απλό πράγμα. Υπάρχουν ένα-δύο μυστικά, έτσι, που βοηθάνε πολύ. Το ένα είναι το αλάτι και το άλλο είναι να βάλεις ένα ταψάκι με λίγο νερό κάτω από το ταψί για να δώσει υγρασία και να φουσκώσει ωραίο. Και γίνεται πολύ χαρατσαμιστό και νόστιμο. Και είπες και τη λέξη οσονούπο λίγο πριν. Μ' άρεσε πάρα πολύ που το είπες αυτό. Είχα καιρό. Κόλλαγε έτσι. Να δώσω ένα στόμα. Δίπλα στο οσονούπο θα έβαζα και το οσομπούκο. Μήπως ξέρεις να το φτιάχνεις? Γιατί ψάχνεις συνταγές. Δύσκολο το οσομπούκο. Ο καθένα τα δικά του. Φλωριντάκι μου, εγώ ξέρω τι θέλω να σου πω. Πραγματικά έτσι με ένα χαμόγελο να γεννήσεις. Γιατί σαφέστατα, όλοι έχουμε αγωνίες, όλες έχουμε ανησυχίες και εσύ πολύ περισσότερο. Αλλά τις ανησυχίες μας και τις αγωνίες μας με ένα χαμόγελο τις ξορκίζουμε. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Κάνε φόκους στο μωράκι που έρχεται. Όλα είναι μια χαρά στο σπίτι σου. Το μεγάλο σου παιδάκι μεγαλώνει μια χαρά. Οι ισορροπίες θα βρεθούν, μην ανησυχείς. Οι έννοιες που έχεις είναι έννοιες που είχαμε όλες οι μαμάδες μετά το πρώτο μωρό, στο ερχόμενο δεύτερο. Αν θα είμαστε το ίδιο έτσι, το ίδιο, αλλιώς δεν τα αγαπάμε το ίδιο. Ο χρόνος, το ένα, το άλλο. Βρε, όλα γίνονται μαγικά. Όλα γίνονται μόνα τους. Εσύ κοίτα να χαμογελάς την ώρα που γεννάς και να το ευχαριστιέσαι. Ναι. Τίποτα άλλο. Και όλα να σου πάνε καλά. Φλωριντάκι, περιμένουμε το ταξίδι. Λέω, τι λέω, Παναγία. Το ταξίδι ονειρεύομαι, αλλά δεν βλέπω να το κάνω. Αλλά δεν έχει σημασία. Το ταψί, ούτε το ταψί ήθελα να πω. Το τραπέζι ήθελα να πω. Με μπερδεύετε, μόνο. Λοιπόν, Ελένη, θα σα στείλω όμω μέχρι τότε ένα ταψί. Ναι, και δύο. Στο κανάλι να το φάτε όλοι παρέα. Δεν θέλουμε. Το καλό το μακαρόνι τρώγεται εκείνη την ώρα. Εσύ ω Ιταλίδα το ξέρει. Εγώ από τα χεράκια σου μόνο ιταλικά πιάτα θέλω να τρώω. Δηλαδή μου άσε υπάρχει έλλειψη να αγοράσει ό,τι στείλει. Και θα τις πούμε μετά, αν πέτυχε ή όχι. Κάτσε. Ορίστε, λένε και από πάνω, στείλει να τα ψεί. Πρώτα δεν τρέπεσαι. Όχι, παιδάκι μου, γέννα εσύ με το καλό και εμείς θα σου έρθουμε τσούρμα στο σπίτι σου. Θα έχει σταματήσει και η καραντίνα μέχρι τότε. Θα είμαστε σε καλύτερη φάση. Θα έρθουμε να σου ευχηθούμε και το τι θα φάμε δεν λέγεται. Δεν λέγεται, δεν λέγεται. Εντάξει, παιδιά. Φιλιά σε όλους σας, χαιρετισμού στον σύζυγο και αν έχει εορτάζονται σήμερα που είναι του Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Φιλάκια! Φιλάκια, Φλωριντάκι μου! Γεια σου, αγάπη μου, να είσαι καλά! Μα, μα, μα. Αυτό το κορίτσι σου μεταδίδει πραγματικά μια θετικότητα, μια γλύκα. Μια γλύκα. Μια γλύκα. Ναι. Αυτό. Είναι ωραίο να μην βλέπεις δυσκολίες και να βλέπεις το καλό, να βλέπεις τα ευχάριστα που έρχονται. Το καλύτερο είναι παιδί είναι η Φλωρίντα. Νούμερο ένα όνομα, ο Γιώργος. Μου το είπε χτες ο αδερφός μου ο Γιάννης με πίκρα και μου λέει: έχω πέσει το νούμερο 4. Ακόμα είναι νούμερο ένα ο Γιώργος. Νούμερο... Νόμιζε ότι αυτά ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες και τώρα έχει βγει μπροστά ο Δημήτρης, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, μου είπε ο Γιάννης. Γιάννη, νούμερο Γιάννη. Νούμερο 4 και με μεγάλη πίκρα γιατί. Το τρίτο πάντα... είναι. Α, δεν το ρώτησε. Πρέπει να είναι κάποιο ανάμεσα. Δεν ξέρει ότι θα σου έρθει η επόμενη ερώτηση. Κώστα, Νίκο και Δημήτρη. Εκεί είναι τα ονόματα. Αλλά ο Γιώργος είναι νούμερο ένα. Και το Γιάννη μου, εγώ που με Θοδωρή είμαι στο νούμερο 284, κολλημένο εδώ και 100.000 χρόνια. Εσύ, Αναστάσια. Ελένη, να του χαιρόμαστε του δικού μα που έχουμε. Όχι Γιώργηδες, Ζέτα εμείς και εγώ. Οπότε. Γουγουλάκια, Ζέτα. Να του χαιρόμαστε. Έτσι, έτσι. Να τα χαιρόμαστε. Και εμένα χαμηλά είναι, πολύ χαμηλά είναι το Αναστάσιο. Είναι. Ναι, να κάνουμε. Ρε, παιδιά, σε κοριτσίστικο όνομα, ποιο είναι πρώτο? Δεν θα είναι η Μαρία. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα και εποχή πώ πάνε τα ονόματα. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι. Νόμιζε ότι το Γιώργος ήταν μέχρι τη δεκαετία του 70-80. Μετά ότι πήρε σειρά ή Γιάννης ή Νίκος. Κάποτε ήταν και ο Κωνσταντίνος από τα πρώτα. Πολύ. Ρε Λένη, έχεις μεγάλη δύναμη στον κόσμο. Ρώτα τον κόσμο να σου πει, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε. Πείτε μου, πώς βαφτιστήκατε. Όχι, ποιο είναι το όνομα από το οποίο. Τα κυριαρχεί, εν πάση περιπτώσει. Μαρία, Άννα, Ελένη το ξέρουμε, και Σοφία, διαβάσει. Νομίζω είναι τα πρώτα. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, που Μαρία και Ελένη. Μαρία, Ελένη, σίγουρα. Για Σοφία δεν ξέρω. Όχι, όχι. Και εμένα το Σοφία μου φαίνεται πιο σπάνιο. Τέλος πάντων. Γιατί ποιος είναι αυτή την κουβέντα, ήμασταν στις γένες. Καλέ. Ο Ρίτσαρ Γκιρ απέκτησε κι άλλο παιδί. Θυμάσαι που πριν από λίγα χρόνια
παντρεύτηκε την κόρη ενός φίλου του που είχε ξενοδοχείο στην Ισπανία. Mm. Η κόρη του ήταν χωρισμένη, τριαντάρα, νόστιμη, ωραία, είχε και ένα παιδάκι. Yeah. Γνωρίστηκαν εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο. Πού πήγαινε αυτός διακοπές, δεν ξέρω, δεν τα ξέρεις, γιατί εσύ δεν έβλεπες την εκπομπή όταν αυτό δεν έχεις τα θέματά σου γι' αυτό. Κάτσα να στα πω εγώ. Όχι, ειλικρινά δεν θυμάμαι τίποτα. Γιατί σε ενδιαφέρουν. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, για πες μου. Ναι, καλά, δεν σε ενδιαφέρει. Μπορεί να με ενδιαφέρει. Μπορεί να με πω. Άσε να το πάρω πάνω μου. Παιδί μου, δικό σου όλο. Λοιπόν. Τι έλεγα λοιπόν, τη γνώρισε λοιπόν αυτή. Καλά, να το πάρουμε από την αρχή. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά, έπαιξε σε ένα ρόλο και έκανε τον πολύ σεξι νεαρούλη του. Πήγαινε πάρα πολύ. Ποιο λες, το ζυγκολό. Βέβαια. Ήταν τελείως διαφορετικός από τους νεαρούς άλλους πρωταγωνιστές εκείνη την εποχή. Νεαρός, ωραίος και ελαφρώς γκριζομάλης παρότι πιτσιρικάς. Ήταν από τους πρώτους που νεαροί-νεαροί είχαν αυτό το λίγο γκρίζο. Εντάξει, δεν ήταν κάτασπρο. Στο ζυγκολό δεν νομίζω. Εντάξει, είχε σκούρο μαλλί, αλλά το έχει ακόμα. Εγώ μη σου πω τέλειο στην έκδοση για την πρώτη κρίση ρίτσα. Μπορεί όμως και να έχει δίκιο. Στο προηγούμενο. Λοιπόν, α το προηγούμενο τώρα, μην με πας πολύ μακριά. Λέμε δεν το ξεκίνημα. Δεν σε πάω, παιδάκι μου, σε αφήνω να πεις, συμπληρώνω. Θα το πω και θα βγούμε σε διαφημίσεις και είναι τόσο κρίμα. Ρε παιδιά, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκανε ένα γάμο. Δεν θυμάμαι γύρω στα 40 του με εκείνο το φοβερό. Top model Cindy Crawford, βεβαίως. Δεν καταλάβαμε για πότε την παντρεύτηκε, γιατί τα κάνανε λίγο γρήγορα εκεί στο Las Vegas. Μάλιστα λέγανε ότι οι βέρες ήταν λέει τσίγκινες, ψεύτικες, ήταν από αλουμινόχαρτο. Ναι. Εντάξει, στο Las Vegas μάλλον έτσι γίνονται τα πράγματα. Αλουμίνιο, ναι. Λοιπόν, χωρίσαν, κάναν ράν, έμεινε μόνος του, είχαν βγάλει του κόσμου τις φίλες του ανθρώπου. Και αυτός έκανε από ταινία σε ταινία. Πήγαινε υπέροχα, φανταστικά. Αλλά δεν είχε βρει τον άνθρωπο τη ζωή του. Και όταν τον βρίσκει τον άνθρωπο τη ζωή σου, δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία είσαι. Κάνει restart. Mm. Έτσι απλά. Τι βρήκε λοιπόν. Πριν καμιά, δεν ξέρω, 8 χρόνια, 7, κάπου εκεί. Και είπε, δεν με νοιάζει αν αυτή τη στιγμή είμαι, δεν ξέρω πόσο ήταν, 60 ας πούμε, δανείζομαι. Τι θα πει αυτό. Όσο είσαι ζωντανός και το αίμα κυλάει στις φλέβες σου, η ζωή συνεχίζεται και συνεχίζεις και εσύ να προσπαθείς να τη φτιάξεις. Συμφωνείς. Όχι. Διαφωνείς. Συνεχίζω όμως γιατί ο χρόνος τρέχει. Λέω. Τη γνώρισε. Την παντρεύτηκε τσακ μπαμ. Και να σας πω και κάτι, έκανε και πολύ ωραίο ανοιχτό γάμο. Γιατί σου λέει, αφού το κάνω που το κάνω το γάμο και τον χαίρομαι, γιατί να μην τον ευχαριστηθώ. Κάνουν το πρώτο μωρό και τώρα να, χτες, για να είναι και το δεύτερο. Δεν το ξέρεις το θέμα, Θοδωρή, αλλά επειδή εμείς στο κανάλι μας το Ρίτσαρντ Γκιρ τον παίζουμε πολύ συχνά. Βεβαίως, η νύφη τόσκασε. Και η νύφη τόσκασε τον είχαμε πριν από την Τρίτη του Πάσχα, νομίζω. Βεβαίως. Και επειδή μπορεί να τον ξαναδείτε και παρακάτω, γιατί ναι. Και πριν τη γούμενο παίξαμε. Βεβαίως. Δεν θέλετε λίγο να πάρετε μια εικόνα για αυτή τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Πώς μπήκε στη ζωή μας, πόσες ταινίες έπαιξε, ποιες παντρεύτηκε, έδωσε δικαιώματα για την προσωπική του ζωή. Τι πιστεύει. Το ξέρω ότι είναι παρά 20, γι' αυτό θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε. Δεν πειράζει, και εγώ σήμερα είμαι λίγο καλύτερα, δεν μπορώ να πω. Γιατί είπαμε και αυτά τα ψυχολογικά μας και χωρίς λόγο, μόνα τους. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, μόνα. Τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε. Το ξέρω. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Όχι και χτες που δεν ήσουν στα πολύ. Και χτες, αλλά σήμερα γελάω πολύ. Λοιπόν, εγώ όμως δεν γελάω, διότι δεν με έχεις αφήσει να μιλήσω, διότι μου είπες πολύ σωστά ότι φοβάσαι μήπως σου δυναμητήσω το θέμα που λέγεται Ρίτσαρντ Γκιρ. Μεγάλο λάθος, γιατί εμένα ο Ρίτσαρντ Γκιρ όταν ξεκίνησε μ' άρεσε πάρα πολύ. Μετά δεν σου άρεσε. Πάλι δεν με αφήνεις να μιλήσω. Με το που πήγα να αρχίσω δεν μιλάω. Με το αναζητώντας τον κύριο Γκούντμπαρκ μ' άρεσε πάρα πολύ και πολύ όμορφη παρουσία. Ναι. Στο American Gigolo που το είχαν κάνει με τα κρεμμυδάκια τότε, μ' άρεσε και η ταινία και αυτός πολύ. Days of Heaven, μετά πέρασε ένα διάστημα που ήταν σαν να ξέχασε να παίζει. Και τον τελευταίο καιρό στο Arbitrage και στο Norman έχει κάνει καταπληκτικές ερμηνείες. Και θέλω να σου πω ότι διαφωνώ με ένα στοιχείο που έδωσε από την προσωπική του ζωή. Τι έδωσε? Δεν νομίζω ότι βρήκε τον άνθρωπο τη ζωή του τώρα. Ένας είναι ο άνθρωπος της ζωής του. Κάρμα του. Ποιος? Ο Δαλάι Λάμα. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Ρίτσαρντ Γκιρ, είναι με τον Δαλάι Λάμα, είναι ο άνθρωπος της ζωής του. Πώς το λένε. Βρήκε τον εαυτό του, το νόημα της ζωής. Κάτι πέρα από αυτό τον υλικό κόσμο, τον οποίο αγαπά και δεν αγαπά. Όταν αποφασίζεις εκεί κοντά στα 70 να κάνεις γάμο ταρατατζούμ και να προχωρήσεις σε απόκτηση παιδιών, σημαίνει ότι πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί στη ζωή σου. Δεν είχε παιδί πριν. Είχε, νομίζω. Δεν είχε. Αυτό σου λέω. Έχει ένα γιο 20 χρονών, νομίζω. Ναι. Λέω, όταν παίρνεις τέτοια απόφαση σε αυτή την ηλικία, ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, οποιοδήποτε αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο νέο ξεκίνημα, ολόκληρο, όχι βρήκα έναν άνθρωπο και συζούμε,
κάτι πολύ παραπάνω. Σωστά. Τότε σημαίνει ότι κάτι σπουδαίο είναι για εκείνον ο άνθρωπος αυτός. Ναι, και βέβαια. Θέλει να τον κάνει πιο χαρούμενο και Λάκα να κάνει και τον εαυτό του. Και έτσι. Μπορεί και να χαλάρωσε με τα χρόνια, διότι είχε περάσει και ένα διάστημα που ήταν πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ επιθετικός με τον ζεν βουδιστικό ακτιβισμό του. Ναι. Και μάλιστα δεν τον καλούσαν σε απονομές, διότι έλεγε ότι όποτε με καλέσετε και ανέβω πάνω σε βήμα, θα πω εγώ τα δικά μου, ό,τι και να μου λέτε. Και λένε, καλά, δεν τον καλούμε. Και είχε μείνει λίγο απ' έξω. Πάντως έχει ενδιαφέρον η ζωή του και οι διακυμάνσεις, γιατί έχει πάρα πολλές. Θα δούμε το βίντεο και το μόνο που θέλω, αν μπορείς να με βοηθήσεις, μπας και το θυμηθούν και λίγο τώρα που ψάχνουν παλιότερες ταινίες στα κανάλια. Ναι. Έχει βγάλει 2-3 περιπέτειες πολύ ωραίες. Η μία ήταν κάπου στην Κίνα και κυνηγιόταν, τον βάλανε φυλακή για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι. Κάτι με δράκος λεγότανε, κάτι δεν θυμάμαι. Ούτε κι εγώ πολύ καλά. Καταλάβατε. Γι' αυτό εγώ θα δω το βίντεο και θα προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Εδώ έτσι, άμα θυμόμαστε, θυμόμαστε. Έτσι. Δύο. Ο ηθοποιός έχει έναν 20χρονο γιο, τον Όμερ Τζέιμς, από το δεύτερο γάμο του με το μοντέλο Κάρι Λόουελ, και σύντροφός του ένα αγοράκι επίσης, τον 7χρονο Άλμπερτ, που απέκτησε με τον Αμερικανό μεγιστάνα Γκόβιτ Φρίντλαντ. Η Αλεχάντρα Σίλβα είναι διαφημίστρια, επιχειρηματίας και κόρη του Ιγνάθιο Σίλβα, του μεγαλοεπιχειρηματία του κατασκευαστικού κλάδου και πρώην αντιπροέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 70χρονος Γκόις και 37χρονη όμορφη Ισπανίδα παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2018. Με μια ρομαντική τελετή στο ράντσο τους έξω από τη Νέα Υόρκη. Έκτοτε ο Γκίρ δεν σταματά να αποθεώνει την ύφη του όπου σταθεί και όπου βρεθεί. «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον πλανήτη Γη», δήλωσε μετά το γάμο του στο περιοδικό Hello. Και πώς θα μπορούσε να μην είμαι άλλωστε? Παντρεύτηκα μια γυναίκα η οποία είναι όμορφη, έξυπνη, βοηθάει τους ανθρώπους, είναι διασκεδαστική, υπομονετική, ξέρει να συγχωρεί και είναι τρομερή μαγείρισα, αφού φτιάχνει τις καλύτερες σαλάτες στον κόσμο. Φήμες και φρικτά κουτσοπολιά πως ήταν γκέι κυνηγούσαν για πολλά χρόνια τον πιο σεξι άντρα στον κόσμο, έτσι τον αποκαλούσε το περιοδικό People το 1999. Ο Γκίρ νιώταν πάντα να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες είναι άνευ ουσίας. Άλλωστε πάντα περιβαλλόταν από ωραίες γυναίκες, όπως η Πρισίλα Πρίσλι και η Κιμ Μπέσιγκερ. Και έπειτα ήρθε η Σίντι. Σίντι Κρόφορντ, είπε μοντέλο, καλονή 21 ετών. Εκείνος ήταν 38 χρονών όταν γνωρίστηκαν σε ένα μπάρμπεκιου του Χέμπριτζ το 1987. Παντρεύτηκαν ευνηδιαστικά το Δεκέμβριο του 1991 σε ένα αστείο παρεκκλήσιο στο Las Vegas με βέρες από αλουμινόχαρτο. Μια απόφαση της στιγμής. Δεν ήθελα να τη χάσω, θα εξηγούσα αργότερα. Θα γινόμουν πολύ δυστυχισμένος. Για μήνες, για χρόνια, οι φωτογραφίες τους φιγουράριζαν παντού. Ο τύπος ήταν ξετρελαμένος μαζί τους. Έπειτα ξαφνικά τον Απρίλιο του 1995, ένα δημοσίευμα του γαλλικού ταμπλόιντ Voix έκανε λόγο για γάμο απάτη. Υποστηρίζοντας πως εκείνος προτιμούσε τους άντρες, εκείνη είχε αμφιλεγόμενες σχέσεις με τις φίλες της και πως ήδη όδευαν προς το διαζύγιο. Εξοργισμένοι από αυτή τη σκληρή συκοφαντία, ο Γκίρ και η Κρόφορντ προχώρησαν σε δημόσια διάψευση, με ολοσέλιδη νοικιασμένη καταχώρηση στους London Times, στην οποία δήλωναν πως είμαστε ετεροφιλόφιλοι, μονογαμικοί και παίρνουμε σοβαρά τη δέσμευση του ενός προς τον άλλο. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε οικογένεια. Με μια άλλη ανακοίνωση, λίγους μήνες αργότερα θα γνωστοποιούσαν το διαζύγιό τους. Μια κίνηση που αργότερα η Σίντι θα απέδιδε στη δική της ανοριμότητα και τις πολλές ουσιαστικές διαφορές τους. Ήταν ένα φιλικό διαζύγιο, σε αντίθεση με το δεύτερο διαζύγιο του Γκίρ από την ηθοποιό Κάρι Λόουελ, που οδήγησε σε μια τριετή δικαστική κόντρα για το μοίρασμα της περιουσίας του ηθοποιού. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή, η τρίτη φορά είναι η τυχερή του. Η Αλεχάντρα, λέει ο ίδιος, είναι το κάρμα μου. Μια γυναίκα όμορφη, πλούσια, δυναμική. Η δική του Pretty Woman. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Πάμε, Τάσο μου, πες μας λίγο. Τα θετικά νέα για χτες είναι ότι δεν είχαμε κανέναν θάνατο. Δεν είχαμε σήμερα κανένα. Το πρωί όμως. Είχαμε δύο θανάτους σήμερα δύο το πρωί και έχουμε φτάσει στο 123. Όμως εχθές ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος ο κύριος Σιόδρας. Ανακοίνωσε μόλις 7 κρούσματα
κανένα νέο θάνατο. Είπε μάλιστα ότι με τα μέτρα που πήραμε μειώσαμε την επίπτωση του κοροναϊού κατά 80% στη χώρα. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν παίρναμε τα μέτρα με το σύστημα υγείας που είχαμε. Θα εκτεθούμε στον ιό, είπε ο κύριος Τσιόδρας, ούτως ή άλλως. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ανοσία στην κοινότητα, αλλά θα γίνει με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει το σύστημα υγείας και τουλάχιστον μέχρι τώρα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είπε λοιπόν ότι για τις μάσκες, τους κλειστούς χώρους, όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα, θα πρέπει να τους φοράμε. Και μάλιστα τις υφασμάτινες, οι οποίες πλένονται, σιδερώνονται κτλ. Θα δοθούν, λέει, συστάσεις και οδηγίες πώς θα γίνει αυτό. Και επειδή μιλάω για τις μάσκες, εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι δύο εργοστάσια στην Ελλάδα, στη Λάρισα και τη Θράκη, έχουν ήδη παραλάβει μηχανήματα από την Κίνα που θα κατασκευάζουν μάσκες για εσωτερική χρήση, για την Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η δυναμικότητα ίσως φτάσει τα 9 εκατομμύρια τεμάχια το μήνα. Εγώ θέλω λίγο να μείνουμε λίγο στο θέμα της μάσκας, ναι. Γιατί 1,5 μήνα τώρα που ζούμε με την ιστορία αυτή του COVID, το θέμα μάσκα το έχουμε πολύ συζητήσει και εμείς και σε όλες τις εκπομπές φυσικά. Και έχουμε μονίμως την απορία. Φοράμε μάσκα, δεν φοράμε μάσκα, γιατί φοράμε, πώς φοράμε, ποιος φοράει, γιατί κτλ. Κτλ. Τώρα λοιπόν που ακούμε επίσημα ότι από τη στιγμή που θα επιστρέψει ο κόσμος στην καθημερινότητά του, στις δουλειές του, στα σχολεία, ό,τι ανοίξει τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να φοράμε μάσκα όλοι. Σε μαζικούς χώρους θα πρέπει να φοράμε όλοι. Δηλαδή, αν πάνε τα παιδιά στο σχολείο, εγώ σου λέω η τρίτη ηλικίου, θα πάει με μάσκες. Θα το δούμε αυτό, θα το ανακοινώσουμε φαντάζομαι. Αυτό που έχουν πει τώρα είναι ότι όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους και είναι πολλοί κόσμος μαζί, θα πρέπει να φοράμε μάσκα. Τώρα, αν σε μία τάξη είναι 25 παιδιά, προφανώς θα πρέπει να τη φοράνε. Θα είναι όμως 25. Μπορεί να είναι μισά-μισά, μπορεί να είναι διαχωρισμένα. Μα νομίζω σε δύο τάξεις. Δεν συζητάνε. Γι' αυτό το λέω. Άρα θα το δούμε όταν ανακοινωθεί. Το σίγουρο είναι ότι συζητάνε τώρα στην κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι υποχρεωτική η μάσκα όποιος μπαίνει σε λεωφορεία ή σε μετρό. Αυτό έχει γίνει ήδη στη Γερμανία. Ανακοινώθηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ισχύει αυτό και για την άρση των μέτρων. Αυτό που διαρρέεται είναι ότι έρχονται σε λίγες μέρες οι ανακοινώσεις διαστόματος του Πρωθυπουργού. Αν μπορούμε να δώσουμε έτσι λίγες κατευθυντήριες γραμμές, είναι ότι στις 4 Μαΐου που λήγει και η καραντίνα και όχι 27 όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πάρει μια εβδομάδα παράταση λοιπόν όλο αυτό που ζούμε, τα έκτακτα μέτρα. Στις 4 Μαΐου ίσως ζούμε να ανοίγουν πρώτα κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και το λιανεμπόριο. Μέχρι τις 20 του μήνα τα πιο μεγάλα καταστήματα, από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου καφετέρειες, εστιατόρια και μπαρ. Το άνοιγμα των μπλαζ ίσως πάει για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα πόσοι οργανωμένες μπλαζ θα υποδεχθούν τον κόσμο με τις ξαπλώστρες και τη χωροθέτηση. Τα ξενοδοχεία που έχουν 12μηνη λειτουργία, πιθανότερη ημερομηνία 15 Ιουνίου, αυτά που είναι εποχικά μετά την 1η Ιουλίου. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα έτσι όπως δίνεται στην δημοσιότητα και θα το δούμε όταν θα ανακοινωθούν. Να δούμε και λίγα πλάνα, μάθεις από τη ΜΕΘ, όσο το λέω εγώ, της Πάτρας, εκεί, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, εκεί όπου χειροκρότησαν τον 52χρονο Χρήστο, ένα από τα άτομα που βγαίνουν από τη ΜΕΘ. Μάλιστα, ο ίδιος 52 ετών χειροκρόταγε μόλις άκουσε το όνομά του και το ευχαριστήθηκε πολύ. Είπα πριν για τη Γερμανία, για τις μάσκες. Στη Γερμανία έχουμε φτάσει περίπου 5.000 τα θύματα. Είναι πάνω από 200 νεκροί καθημερινά. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Βεβαίως υπάρχει και μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σε ένα τεράστιο κράτος καταφέραμε να έχουμε πολύ μικρά νούμερα σε νεκρούς και σε κρούσματα. Και στη Γερμανία έχουν πάρει αρκετά μέτρα και νομίζω ότι εκεί είναι και η ατμομηχανή της Ευρώπης, διότι περιμένουμε σήμερα την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε τι θα γίνει σχετικά με την χρηματοδότηση και ένα προσχέδιο που υπάρχει για πάνω από 2-3 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να διασωθεί όλη η Ευρώπη ευρωπαϊκά. Αυτό είναι το σχέδιο. Και όπως είπαμε, είπες μάλλον χτες, ότι υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλάνο συγχρονισμού αλλά και οικονομικής στήριξης. Αυτό είναι. Ελπίζουμε να μπει σε εφαρμογή, διότι τα πράγματα στην δεύτερη και τρίτη φάση θα είναι γύρω από την οικονομία. Θα απασχολούν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δώσε μας τη σύνδεσή μας τώρα, Τάσο μου. Λοιπόν, θα δούμε την Δέσποινα Τσόκου, είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος που εργάζεται σε αρκετά μέσα στην Γερμανία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί. Γέννημα θρέμα Γερμανίας. Εκεί ξεκίνησε να δουλεύει και εκεί δουλεύει. Ακριβώς. Δηλαδή. Τώρα θα μας πει τα νέα της, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, μετακόμισε για πάντα ή έπεσε τώρα πάνω στον κορονοϊό και έμεινε εδώ. Θα μας τα πει. Θα μας τα πει η ίδια. Δέσποινα Τσόκου, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας.
Καλησπέρα. Δεν μπορώ να εκφράσω εγώ πόσο χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σας, αλλά και με τους συνεργάτες σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για πες μας λοιπόν, εσύ ζεις, μεγάλωσες και ξεκίνησες να δουλεύεις στη Γερμανία. Πού? Στο Μόναχο. Εγώ είμαι από τη Βαυαρία, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο, σε ελληνικό σχολείο βέβαια, να το πούμε αυτό. Και μετά, τώρα ήρθες εδώ για να μείνεις μόνιμα ή ήρθαν έτσι τα πράγματα που ναι, απλά... Ναι, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Ναι. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, ήθελα ήδη από το 18. Οδήγησα λίγο το πράγμα, ήταν εκεί πέρα στο παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Ένα πολύ καλό... Δεν ξέρω τι ακούμε. Είχαμε λίγο πρόβλημα, σαν να χάθηκε η φωνή σου και ξαναήρθε λίγο παρακάτω, δεν ξέρω. Για να συνεχίσουμε να μιλάμε, να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και αποφάσισα να κάνω εκεί τις σπουδές μου, να μην έρθω εδώ, αλλά τώρα αφού τις ολοκλήρωσα, είχα κανονίσει να έρθω μόνιμα Ελλάδα, αλλά τώρα προέκυψε αυτό με τον κορονοϊό. Με έβαλε αυτό σε σχέση, όπως καταλαβαίνετε, να έρθω, να μην έρθω, αλλά τελικά ήρθα. Μάλιστα. Να σε ρωτήσουμε κάτι για τους... Για τους Γερμανούς, τους οποίους τουλάχιστον για μας και τα τελευταία χρόνια τους περιβάλλει και μύθος και πραγματικότητα. Εσύ όμως το ξέρεις πολύ καλύτερα όλο αυτό το θέμα. Είναι τόσο ψύχρεμοι όσο θέλουμε εμείς να φανταζόμαστε και σε σημείο κινησμού κιόλας. Κοιτάξτε, τώρα για να το φέρουμε κοντά στην κρίση, δεν κρίνουμε αν είναι ψύχρεμοι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά ήταν ψύχρεμοι στην αρχή αυτή τη φορά. Δηλαδή, σε αυτή την ερώτηση, άμα το πειθαρχημένο παιδί της Ευρώπης είναι πειθαρχημένο σε αυτή την κρίση, δεν μπορούμε να την απαντήσουμε σαφήνεια. Πάντως, σίγουρα υπάρχει τώρα πλέον μια ανησυχία και για το άνοιγμα των, για το μερικό άνοιγμα των μέτρων, αλλά και για όλη την κατάσταση και γιατί η Γερμανία είναι πέμπτη στα κρούσματα παγκοσμίως. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Τεριάκης, αυτό πρέπει να αναλογιστούμε ότι μιλάμε για 81 εκατομμύρια πληθυσμού, άρα είναι φυσιολογικό να είναι μεγάλα τα νούμερα. Αλλά παρόλα αυτά, πλέον υπάρχει μια ανησυχία, ναι. Υπάρχει ανησυχία και ψυχραιμία, γιατί είναι άλλο το ανησυχώ αλλά το ελέγχω και υπάρχει άλλο το ανησυχώ και δεν το ελέγχω, τρελαίνομαι δηλαδή, τώρα πια αγωνιώ πολύ. Πώς είναι? Όχι, δεν τρελαίνονται πρέπει να πω. Ανησυχούν πάρα πολύ για το οικονομικό κομμάτι, για τη γερμανική οικονομία, αλλά και για τα δικά τους τα νοικοκυριά, γιατί έχει πληγεί πάρα πολύ το κάθε νοικοκυριό, όπως σε όλες τις χώρες βέβαια. Αλλά ίσα ίσα, επειδή διαχειρίζομαι και πολλά social media από διάφορα media, πρέπει να σας πω ότι καμιά φορά κι εγώ λίγο εκπλήσωμαι με το πόσο άνετα το παίρνω, γιατί σκέφτονται, ας πούμε, πόσο η ώρα μπορούμε να πάνε βόλτα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο αγχωμένοι. Το σύστημα υγείας στη Γερμανία, έτσι όπως το έχει ζήσει το δημόσιο, είναι τόσο άνετο, ας το πούμε έτσι, γιατί η χώρα περηφανεύτηκε ότι έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να αντιμετωπίσει, ας πούμε, μια κρίση όπως αυτή με μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ. Εσύ τι λες γι' αυτό? Η Γερμανία είχε ανέκαθεν ένα πάρα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας. Είχε ανέκαθεν, και αυτό το βλέπουμε και, και στο επίπεδο των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και τα κρεβάτια στις εντατικές ήταν ανέκαθεν πάρα πολλά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες τώρα κατάφεραν να τα φτάσουν να είναι 31.000 περίπου. Όλο το άγχος, και αυτό το έλεγε συνέχεια η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος, ήταν να μην φτάσουμε στο σημείο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει το σύστημα υγείας. Όπως γι' αυτό και έγιναν τα μέτρα, ακριβώς όπως όλα τα μέτρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία στη Γερμανία, γιατί από τα 31.000 κλίνες που υπάρχουν στην εντατική, όπως σας είπα, μόνο τα 12.000 είναι κατηλημένα και αυτά πολύ λίγο, περίπου 2.700 από ασθενείς. Με COVID. Γι' αυτό και βοήθησε η Γερμανία και Γαλλία και Ιταλία. Έφυγαν ασθενείς από εντατικές και πήγαν να νοσηλευθούν στη Γερμανία, γιατί υπήρχε ακριβώς αυτή η επάρκεια. Θέλω να ρωτήσω, Δέσποινα, έχω διαβάσει πολλές φορές σε εφημερίδες άρθρα γερμανικά που αναφέρουν πάρα πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα και για τον κύριο Τσιόδρα. Αυτό είναι γενικευμένο στην Γερμανία? Δηλαδή, όντως αυτή τη φορά η Ελλάδα απέδειξε ότι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα τα κατάφερε? Κοιτάξτε,
σίγουρα η τωρινή διαχείριση της κρίσης δίνει στη Γερμανία, μια, από την Ελλάδα ενώ, δίνει μια τελείως άλλη εικόνα αυτή τη φορά. Αυτό διαφαίνεται, όπως είπατε, ήδη από δημοσιεύματα. Ενδεικτικά μόνο να πω ότι η πασίγνωση Süddeutsche Zeitung πριν από δύο μέρες έγραψε στην ιστοσελίδα της ένα άρθρο που επαινεί την κυβέρνηση για το πόσο γρήγορα πήρε τα μέτρα και λέει ουσιαστικά ότι έγινε πολύ καλή διαχείριση κρίσης, ενώ η επίσης πάρα πολύ γνωστή Die Zeit έγραψε ένα άρθρο άκρος φωλακευτικό για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τον κύριο Τσόδρα, που είχε τον τίτλο «Η ώρα του Σωτήρη Τσιόδρα». Μάλιστα. Για πες μας λίγο για, για την, ας πούμε, προτροπή του ενός υπουργού και ενός επιστήμονα να μην ταξιδέψουν οι Γερμανοί φέτος το καλοκαίρι. Κάτι αντίστοιχο από ό,τι μας έλεγαν και χτες που μιλούσαμε με Γαλλία, ότι κάτι αντίστοιχο υπόθηκε και εκεί. Γενικότερα, ότι καλό θα είναι να μείνετε στη χώρα σας. Ισχύει αυτό? Τι ακριβώς έχει υποθεί και πώς το αντιμετωπίζει αυτό ο κόσμος? Πιστεύεις ότι θα το σκεφτεί να βγει εκτός Γερμανίας για διακοπές φέτος ο κόσμος? Τώρα αυτό είναι, κάνεις μόνο σε έναν υπολογισμό, αλλά ναι, δεν έχει σημασία. Ποια είναι η αίσθησή σου? Κοιτάξτε, επισήμως τα σύνορα της Γερμανίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κλειστά. Μόνο με τους γείτονες, και αυτό υπάρχουν έλεγχοι, δεν είναι τελείως κλειστά. Υπάρχει όμως εδώ και εβδομάδα επίσημη προειδοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών να μην γίνονται μετακινήσεις άνευ λόγου, ειδικά για διασκέδαση, για τουρισμό, και μέσα στη Γερμανία αλλά και εκτός. Τώρα αυτό βέβαια θα δούμε πόσο θα επηρεάσει τους επόμενους μήνες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένα για την Ελλάδα, γιατί όπως είπαμε και πριν... Όχι, δεν, δεν το συζητάμε μόνο για την Ελλάδα. Γιατί όλο αυτό έχει να κάνει... Θα το καταλάβουμε και εμείς αναλογικά τι ποσοστά θα πάρουμε. Αν οι ίδιοι ψυχολογικά δεν θέλουν να βγουν από τη χώρα τους, όπως και εμείς. Το πού θα πάει ο καθένας δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι πρωτίστως θα βγουν εκτός χώρας ή όχι. Και καλά, και το πιο σημαντικό είναι κάποιος να μας πει και ποιο είναι πραγματικά το σωστό και το καλό να κάνουμε. Βέβαια, γιατί... Για να βοηθήσουμε να μην γίνει πιο μεγάλο αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς που δεν θέλουμε στην πλειοψηφία μας να βγούμε εκτός από τα σύνορά μας το καλοκαίρι, προσπαθούμε να το οργανώσουμε όλο αυτό το σχέδιο για να μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές. Φαντάσου πόσο πιο βαρύ είναι για κάποιον ο οποίος έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, είναι μέσα στο πρόγραμμά του, είτε έχει δεν έχει πάρα πολλά χρήματα, να κάνει διακοπές εκτός της χώρας του το καλοκαίρι. Και πολλές, μάλλον. Είναι δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να σκεφτούμε βέβαια ανάλογα και πώς, τι γεγονότα θα διαδραματιστούν τώρα και τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις του καθένα και τη δουλειά του. Αλλά μπορεί να υπάρχει και μεγάλη ανησυχία οικονομική που υπάρχει τώρα. Δηλαδή να φτάσουν στο σημείο που μπορεί να ήταν άνετοι στο να πηγαίνουν, αλλά να μην μπορούν να κανονίσουν ένα τέτοιο ταξίδι που πάντα έχει ένα κόστος για όλη την οικογένεια. Και γνωρίζουμε, αυτό είναι σίγουρο, ότι οι Γερμανοί ήταν και είναι πάντα ρεαλιστές. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που μπορούν και όχι αυτό που νομίζουν πως μπορούν. Αυτό σίγουρα, αλλά πιστεύω, αυτή βέβαια είναι μια προσωπική εκτίμηση, ότι άμα γίνουν ταξίδια για να επισκεφτούν μια θάλασσα, ένα πολύ ωραίο μέρος, θα είμαστε από τις top επιλογές. Γιατί υπερατλαντικά ταξίδια δεν θα κάνουν, αυτό δεν το πιστεύω να το ρισκάρουν. Οπότε πιστεύω ότι αν το θεωρούμε καλό αυτό για μας, να έχουμε τέτοιο τουρισμό, θα είναι καλό. Το τι θεωρούμε σωστό πια δεν είναι κάτι που πρέπει να το σκέφτεται ο καθένας μόνος του. Ας ακούμε τους επιστήμονες τι είναι το σωστό πραγματικά να κάνουμε. Εγώ αυτό πιστεύω και δεν θέλω και να συμπαρασύρω και κανέναν. Λοιπόν, Δέσποινα Τσόκου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Εγώ πάρα πολύ. Θέλω να τα ξαναπούμε. Σε έχω χαζέψει και σε άλλα κανάλια όσες φορές έχεις κάνει κάποια σύνδεση. Είσαι πάρα πολύ καλή. Σου εύχομαι ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Δέσποινα. Γεια σου. Γεια πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, να δώσει και το OK η κυρία Μέρκελ να φύγουν χρήματα από την Ευρώπη στις χώρες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για το θέμα το οικονομικό, κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς να συζητήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να μην πούμε ότι ο κόσμος σκέφτεται, τώρα που σιγά σιγά γλυκαίνει το ένα κομμάτι, δηλαδή αισθάνεσαι ότι αυτό κάπως το έχουμε ρυθμίσει, κάπως το ελέγχουμε, κάπως το κάνουμε σωστά. Κάτσε λίγο να δούμε όμως και τι θα γίνει στο άλλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Από το καλοκαίρι και κάτι. Είναι απρόβλεπτο. Από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο καθένας, αλλά τους απασχολεί. Μας απασχολεί όλους. Είναι απρόβλεπτο ακόμη και για τα καταστήματα που θα ανοίξουν τώρα. Εγώ μίλαγα χθες με συγγενή μου που έχει σε νησί κατάστημα, ο οποίος μου έλεγε: το καταλαβαίνω, να στήσουμε τα μισά τραπεζάκια από αυτά που στείναμε. Mm. Αυτό σημαίνει ότι θα κρατήσω τους μισούς υπαλλήλους, γιατί θα έχω τη μισή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, η εφορία, οι δόσεις, τα ασφάλιστρα, το ενίκιο είναι το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στον κόσμο, είτε έχει ένα μικρό μαγαζί, ένα περίπτερο, είτε έχει ένα τεράστιο κατάστημα.
το πώς θα συμπεριφερθεί κυρίως ο κόσμος όταν θα βγούμε από τα σπίτια και δεύτερον πώς θα βοηθηθούν. Διότι μπορεί να βοηθήθηκαν τώρα με το να πάνε πιο πίσω τις δόσεις ή να πάρουν κάποιοι το 800 κτλ. Όταν θα ανοίξει το κατάστημα, θα πρέπει να καταβάλει το ενίκιο, θα πρέπει να καταβάλει τα ασφάλιστρα, θα τρέχουν οι υποχρεώσεις, θα τρέχουν οι επιταγές και ο κόσμος. Για το εμπόρευμα που ήδη έχει πάρει και περίμενε να το πουλήσει. Και ο κόσμος υποχρεωτικά θα είναι πιο λίγος. Δεν θα γίνεται να μπαίνουμε μέσα 100 άτομα και να είμαστε πλάτη-πλάτη και να τρώμε ή να πίνουμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και πολύ πολύ κύριο μέλημα της οικονομικής στρατηγικής από εδώ και πέρα. Σίγουρα. Της κυβέρνησης. Διότι όταν θεωρείς ότι ανοίγεις τα σπίτια και βγάζεις τον κόσμο έξω, ακριβώς αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή λες ότι σε κλείνω μέσα και σου δίνω ένα επίδομα. Mm. Και μπορεί να σου το δώσω και τον επόμενο μήνα ή το επόμενο διάστημα, αν το συνεχίσω κατά κάποιο τρόπο. Όμως από το Μάιο, τέλος Μαΐου ή Ιούνιο και πέρα, το γεγονός ότι κάποιοι από τους ιδιοκτήτες θα πούνε ότι εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ το νίκιο το θέλω ολόκληρο. Διότι το σπίτι εξακολουθεί ο χώρος να είναι ολόκληρος και όχι νοικιασμένος ο μισός. Θα πρέπει, αν βάλει μέτρα η κυβέρνηση και πει ότι θέλουμε να αραιώσουν τα τραπεζάκια, οι ξαπλώστρες, ο κόσμος που μπαίνει στα καταστήματα, στα εμπορικά κλπ. Αντίστοιχα θα πρέπει να δοθεί επίδομα, ενίσχυση, ανάλογη. Για να μην κλείσουν κιόλας. Ανάλογη. Γιατί υπάρχει όχι ότι το αφήσαμε, κάναμε τα μέτρα και τώρα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό, διότι έχουμε το δημόσιο να ασχοληθούμε, έχουμε άλλα δηλαδή. Χρειάζεται μια μέρημνα. Είναι πολύ πολύπλοκο και το μόνο σίγουρο, νομίζω το είχαμε ξαναπεί αυτό και στην αρχή, είναι ότι είναι τρομερή αφέλεια να νομίζει κανείς ότι επειδή το δικό του μικρό κομμάτι μπορεί και να λειτουργεί, ότι δεν τον νοιάζει τι γίνεται γύρω. Όλοι επηρεαζόμαστε. Το έχουμε μάθει αυτό από την κρίση την προηγούμενη. Και πρέπει πάρα πολύ να μας αφορά πολύ. Τι συμβαίνει στο διπλανό μας. Όλοι επηρεαζόμαστε ο ένας από τον άλλον. Όλοι. Λοιπόν, πάμε Αμερική τώρα. Πάμε Αμερική. Λίγο. Πες μας λίγο εκεί τι γίνεται. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόβλεψη των Αμερικανών είναι για 66.000 νεκρούς μέχρι τον Αύγουστο, γιατί οι αριθμοί καθημερινά μεγαλώνουν. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολλά θύματα. Έχουμε φτάσει 45.580 νεκρούς και τα κρούσματα κοντεύουν το 1 εκατομμύριο. Και μέχρι σήμερα έχουν γίνει περίπου 4,5 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ. Και είναι κάτι για το οποίο κατηγορούν ουσιαστικά τον Τραμπ, διότι θεωρούν ότι θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα σε πολύ μεγαλύτερο εύρος πολιτιών για να δουν ακριβώς πού είναι το πρόβλημα. Η κατάσταση στα θέματα υγείας είναι πολύ δύσκολη, διότι στις ΜΕΘ είναι δραματική. 9 στους 10 που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ουσιαστικά καταλήγουν. Και αυτό είναι ένα νούμερο που είναι συγκλονιστικό. Την ίδια στιγμή το Associated Press έφερε ένα βίντεο στη δημοσιότητα, ένα σοκαριστικό βίντεο από μονάδα εντατικής θεραπείας COVID-19. Που δείχνει τη συγκλονιστική στιγμή που οι γιατροί σώζουν για μία ακόμη φορά ασθενή. Τα πλάνα είναι συγκλονιστικά διότι βλέπετε τον τεράστιο αγώνα που δίνουν για να σώσουν έναν ακόμη άνθρωπο και φανταστείτε τι γίνεται στα νοσοκομεία της Αμερικής όταν καθημερινά μπαίνουν 5 και 6 και 10 χιλιάδες άνθρωποι για να νοσηλευτούν. Τώρα, μιας και είμαστε στην Αμερική, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, έχω φέρει ένα βίντεο το οποίο βγήκε στην επιφάνεια λίγο πριν το Πάσχα. Το είδα σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενα να δω και να ψάξω να δω τι γίνεται με αυτά τα δύο κορίτσια που ήταν κολλητές φίλες από πολύ μικρή ηλικία, την Άσλεϊ και τη Λατόγια, και οι οποίες 17 χρόνια μετά τα δύο κορίτσια που βλέπετε ανακαλύπτουν μέσα από μια φωτογραφία, ουσιαστικά βγήκε η αλήθεια, ότι δεν είναι απλά κολλητές φίλες, είναι αδελφές και προέρχονται από τον ίδιο πατέρα. Η ιστορία λοιπόν που έκανε τον γύρο του κόσμου αφορά την Άσλεϊ Τόμας και τη Λατόγια Γουίμπερλι και τον πατέρα τους, τον Κένεθ, ο οποίος έκανε την μία κοπέλα με τη σύζυγό του και η άλλη κοπέλα είναι προϊόν ουσιαστικά μιας εξωσυζυγικής σχέσης. Τα κορίτσια μοιραία ήρθαν κοντά και έγιναν φιλενάδες. Όλοι έλεγαν πάντα ότι μοιάζετε με αδελφές, έχετε ίδιο χρώμα, έχετε ακόμη και το ίδιο κενό στα δόντια. Νιώθουμε αδελφές, έλεγαν οι ίδιες, τελικά είναι βιολογικές αδελφές. Θα μας τρελάνεις εσύ και οι ιστορίες σου αυτές με παιδιά που συναντιούνται εκεί, είναι αδέρφια από διάφορα μέρη του κόσμου. Άλλος γιατί στο Facebook λέει μοιάζει, άλλοι γιατί τυχαία έκαναν DNA. Μα τι ιστορίες. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και θα δείτε το βίντεο κατευθείαν. Στους αραβώνες λοιπόν της μιας κοπέλας, οι φωτογραφίες που ανεβαίνουν στο Facebook, τις βλέπει μια κυρία και λέει: α, ο μπαμπάς της κοπέλας παραβωνιάζεται είναι αυτός που τα είχε με τη μαμά της τάδε. Και λέει στην στοιχομηθεία: μα είναι κολλητές φίλες. Μα είναι ο μπαμπάς της. Μα είναι κολλητές φίλες. Μα μήπως είναι και τα δύο παιδιά του. Κάνε τεστ DNA και η ιστορία τους βγήκε εννοείται στην Αμερική και σε πάρα πολλές εκπομπές. Δείτε εδώ γιατί η μάνα της άλλης δεν μπορούσε λίγο να το προσπαθήσει, λίγο να το βρει. Μα αφού
Τώρα το ξέρει. Το θέμα είναι ότι δεν είπε ποτέ την αλήθεια και πέθανε κιόλας πριν από 11 χρόνια και δεν μαθεύτηκε ποτέ μέχρι τη στιγμή που μίλησαν τα τεστ DNA. Δείτε λοιπόν το βίντεο και την ιστορία που βγήκε μέσα από τη ζωή, έτσι. Άσλεϊ Τόμας και Λατόγια Γουίμπερλι, κολλητές φίλες για 17 χρόνια που μόλις πρόσφατα έμαθαν τυχαία την αλήθεια για τη σχέση τους. Έχουν πανομοιότυπο κενό στα μπροστινά δόντια, έντονα ζυγωματικά, ίδια χρειά φωνής και παρόμοιο χρώμα δέρματος. Φορούσαν πάντα ακόμη και ίδιο μέγεθος τα ρούχα. Από τη μουσική μέχρι τη μόδα μοιράζονταν πολλά, ενώ σε κάποια φάση της ζωής τους έβγαιναν με δύο αδέλφια. Ήταν ένας άρρηκτος δεσμός, όπως έλεγαν. Είχαν πρωτοσυναντηθεί σε ένα πάρτι γενεθλίων το 2004, όταν ήταν έφηβες και ζούσαν στη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ. Από τότε ποτέ δεν είχε περάσει μέρα χωρίς να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Πριν από λίγους μήνες όμως, έμαθαν. Αλλά ο τρόπος που το έμαθαν ήταν κινηματογραφικός. Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν η 29χρονη Λατόγια έκανε πάρτι για να γιορτάσει τον αραβόνα της. Η 39χρονη Άσλεϊ δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από το πάρτι, σε μερικές εκ των οποίων φαινόταν ο πατέρας της Λατόγια, Κένεθ. Μια φίλη της μητέρας της Άσλεϊ, βλέποντας τον Κένεθ στις φωτογραφίες, συνειδητοποίησε πως το γνωρίζει. Όταν το ρώτησαν και του έδειξαν μια φωτογραφία της μητέρας της Άσλεϊ, αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως είχαν ερωτική σχέση. Όπως αποκαλύφθηκε, η Άσλεϊ δεν ήξερε ποιος ήταν ο βιολογικός της πατέρας και για να το διαπιστώσει, αποφάσισε να κάνει τεστ DNA. 21 Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας πως ο Κένεθ ήταν πράγματι πατέρας και της Λατόγια και της Άσλεϊ. Η Άσλεϊ ήταν 15 ετών, όταν έμαθε πως ο άντρας που τη μεγάλωσε δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας. Η μητέρα της που πέθανε πριν από 11 χρόνια ποτέ της ανακάλυψε ποιος ήταν ο βιολογικός. Η οικογένεια της Άσλεϊ δεν είχε γνωρίσει επίσης ποτέ την οικογένεια της Λατόγια. Η Άσλεϊ περιέγραψε φορτισμένη τη νέα κατάσταση που ζει. «Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις για τη μαμά μου και ποτέ δεν θα πάρω καμιά απάντηση. Ήξερε πως ήταν ο πατέρας μου. Ο Κένεθ ήταν πάντα σαν μπαμπάς μου, ήταν εκεί για μένα όλο αυτόν τον καιρό και εγώ δεν είχα ιδέα», λέει η ίδια. Οι δύο ετεροθαλείς αδελφές και ο πατέρας ήταν πάντα δεμένοι, νιώθοντας το ένα στον άλλο σαν οικογένεια, αλλά θα χρειαστούν καιρό μέχρι να συνηθίσουν τη νέα πραγματικότητα. «Είναι περίεργο συνέστημα», λέει η Άσλεϊ, «που έχει δύο παιδιά. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε αρκετός καιρός, ακόμη δεν το πιστεύω, αλλά θέλω ως παππούς να είναι μέρος της ζωής των εγγονιών του», προσθέτει. Ο γιος της Λατόγια, Μάκη, είναι ήδη φίλος με το γιο της Άσλεϊ, τον Χασίμ, και τώρα είναι και εξαδέλφια. Η Λατόγια λέει πως είναι πολύ χαρούμενη που έγιναν επισήμως αδελφές, αλλά σημειώνει πως νιώθει τύψεις που ο Κένεθ ήταν περισσότερο στη δική της ζωή παρά στις Άσλεϊ. «Την έβλεπα να περνά τόσα πολλά μεγαλώνοντας και τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι πως ο πατέρας της ήταν εδώ και θα μπορούσε να είναι δίπλα της, όπως ήταν και για μένα», τονίζει. Όσο για τον μπαμπά Κένεθ, λέει πως ανυπομονεί να χτίσει μια πιο δυνατή σχέση με την Άσλεϊ και να περάσει περισσότερο χρόνο με τα εγγόνια του. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις που θα πρέπει να μεσολαβήσουν τώρα, θα μιλήσουμε λίγο, θέλω να πάμε και λίγο Κύπρο. Θέλουμε να μάθουμε και τα νέα της Κύπρου, πώς θα πάνε εκεί, πώς αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή μικροβιολογίας και μοριακής ιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Εάν έχετε κι εσείς ερωτήματα, τότε μείνετε μαζί μας, γιατί θα πάρουμε απαντήσεις αμέσως μετά. Διαφημίσεις. Μου τα σηκώνεις αυτά λίγο πιο ψηλά, γιατί πραγματικά θέλω να τα πω ολόσωστα. Θα συνδεθούμε λοιπόν τώρα μέσω Skype με Κύπρο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής μικροβιολογίας, μοριακής ιολογίας, ιατρικής του Πανεπιστημίου Μισό Λεπτάκι Λευκωσίας και μέλος της Πενταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Κύπρου, η οποία Κύπρος. Θα μας πει εκείνος τώρα ο καθηγητής πώς τα έχει πάει, αλλά η αίσθηση είναι από αυτά που διαβάζουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε, για κάτι παραπάνω από 700 κρούσματα, νομίζω 18 θανάτους. Δείχνει ότι τα έχει πάει επίσης πολύ καλά.
Έτσι είναι, Τάσο. Τα έχει πάει καλά. Νομίζω είναι 12 οι νεκροί στην Κύπρο. Και τα έχει πάει καλά γιατί πήρε πάρα πολύ νωρίς μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, χαλάρωσης. Υπάρχει αυτό το lockdown, δεν ξέρω αν είναι γενικό ή όχι. Πάντως δείχνει ότι και εκεί δούλεψε και έχουν μείνει τα νούμερα πάρα πολύ χαμηλά και ικανοποιητικά. Και φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες που είναι στην επιτροπή, όπως είναι και στη δική μας εδώ, οι δικοί μας επιστήμονες, θα λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι όταν παίρνεις γρήγορα μέτρα, τότε μπορείς να φέρεις τη λύση και να μην έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για μια χώρα με κατοίκους οι οποίοι νομίζω ότι θα τήρησαν τα μέτρα, από αυτά τουλάχιστον που διαβάζω. Έτσι φαίνεται από τις εικόνες. Ναι. Ήταν και εξίσου αυστηρά. Το θέμα είναι πότε ξεκίνησαν, αν ξεκίνησαν παράλληλα με εμάς. Λοιπόν, γιατί έχουμε τον κύριο καθηγητή στην σύνδεσή μας και οπότε μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του και να ακούσουμε και τον ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Να πούμε και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και με χαρά περιμένουμε να ακούσουμε και τα δικά σας καλά, έτσι όπως φαίνεται, νέα από την Κύπρο μας. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά και σε εσάς. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς στην Ελλάδα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Πρέπει να πούμε ότι η συμβουλευτική ομάδα του Υπουργείου Υγείας αποτελείται από 12. Η πενταμελής είναι για την γενική πληροφόρηση. Επομένως, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η επιδημία στην Κύπρο άρχισε μια με δύο εβδομάδες αργότερα από την Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε φτάσει πλέον σε μονοψήφια περιστατικά ανά ημέρα. Πράγμα που δείχνει ότι βγαίνουμε από την επιδημία πολύ πιο γρήγορα από την υπολογιστή. Ελπίζουμε δε ότι μέχρι τις 4 Μαΐου θα υπάρξουν οι πρώτες χαλαρώσεις των πληρών. Έχουμε θέμα με τον ήχο, κύριε καθηγητά, και δεν ξέρω γιατί, αν είναι από εμάς ή αν είναι από εσάς. Θέλετε να δοκιμάσουμε τα ηχεία του κομπιούτερ, είναι καλύτερα. Τώρα σας ακούμε χωρίς διακοπές, ναι. Αυτά που είπα προηγουμένως τα ακούσατε? Τα ακούσαμε, γίναν κάποιες διακοπές, αλλά βεβαίως καταλάβαμε τι μας είπατε. Επομένως, τα περιοριστικά αυτά μέτρα, όπως έχετε πει και εσείς, ήταν πολύ αυστηρά στις εξ αρχής. Η κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει το κακό εν τη γενέση του. Επομένως, μετά από δύο εβδομάδες, όταν φάνηκε ότι κάποιοι δεν προσαρμόστηκαν στα μέτρα και παρήκουαν τα μέτρα, μπήκανε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα, σε σημείο που περιορίστηκε η έξοδος μόνο μία φορά την ημέρα από τα σπίτια με το σύστημα SMS. Και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Μάλιστα. Αυτά τα μέτρα φαίνεται ότι απέδωσαν και αυτή τη στιγμή, όπως έχω πει, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πάρει την κατιούσα για καλά και να μετρούμε μονοψήφιους αριθμούς περιστατικών. Πώς αντέδρασε ο κόσμος, κύριε καθηγητά, και κυρίως τα μικρότερα παιδιά και οι μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι? Κατά κρίβεια, τα σχολεία έκλεισαν δύο μέρες αργότερα μετά το πρώτο κρούσμα, τουλάχιστον στην περιοχή της Λευκωσίας, και ακολούθησε η υπόλοιπη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας εκείνης. Έτσι, τα παιδιά περιορίστηκαν και κατ' επέκταση και οι γονείς αναγκάστηκαν να μείνουν στα σπίτια για να τα κοιτάζουν, εφόσον στην Κύπρο συνηθίζεται τα παιδάκια να τα κοιτάζουν οι γονείς οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας και κάποιοι από αυτούς ανήκουν και στις ευάλωτες ομάδες. Μάλιστα. Με τα σχολεία, τι γίνεται στην Κύπρο, τι αποφάσεις έχετε πάρει εκεί, πώς το αντιμετωπίζετε το θέμα? Ακριβώς θες, ήμουνα στην συνάντηση που είχε γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συζήτησε ο πρόεδρός μας, ο κύριος Αναστασιάδης, να τον πληροφορήσουμε σχετικά με τις χαλαρώσεις των πρώτων μέτρων, ποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν πρώτα και ποιες επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες θα μπορούσαν να μπουν, ούτως ώστε να μην ξαφνικά βρούμε τους εαυτούς μας προόπτου και να χρειαστεί να κάνουμε και ένα-δυο βήματα πίσω. Τα σχολεία δεν προορίζεται να ανοίξουν ακόμα, ίσως να μην ανοίξουν καθόλου μέχρι την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Για το εκείνο που θα επιτρέψουμε ίσως είναι να ανοίξουν οι τρίτες λυκείου, ούτως ώστε τα παιδιά να καθίσουν τις εξετάσεις τους για να μπορέσουν να πάρουν θέση στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, όπως περίπου κάπως έτσι ακούμε και εμείς ότι το σκεφτόνται και εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε και για το κομμάτι του τουρισμού.
Ποια είναι η γνώμη σας για φέτος? Πώς το σκέφτεστε εσείς εκεί στην Κύπρο? Γιατί το ίδιο πράγμα, στην ίδια πλευρά είμαστε. Δηλαδή, και εσείς το καλοκαίρι σας, το οποίο είναι και μεγάλο, γιατί καλοκαίρι στην Κύπρο η ζέστη κρατάει περισσότερο, έχει πιο μεγάλη, νομίζω, τουριστική περίοδο. Άρα λοιπόν, ένα σημαντικό κομμάτι εσόδων και για την Κύπρο ο τουρισμός. Παρ' όλα αυτά, επειδή ζούμε κάτι που είναι ολοκένουργιο για όλους μας, πρωτόγνωρο, και όσο ζούμε κοντά του το μαθαίνουμε, φαντάζομαι ότι και εσείς στην Κύπρο δεν θα έχετε καταλήξει στο πώς θα πρέπει να κινηθείτε σαν χώρα στο κομμάτι αυτό. Πρέπει να πω ότι έναν από τα πρώτα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν στην Κύπρο ήταν η απαγόρευση επιστροφής των φοιτητών από το εξωτερικό στην Κύπρο. Δηλαδή τα αεροδρόμια έκλεισαν πολύ έγκαιρα και οι φοιτητές που ήσαν στο εξωτερικό και άλλα άτομα από την Δημοκρατία που ήσαν για δουλειές, για θεραπείες και ούτω καθεξής, παρέμειναν και αυτοί αριθμούν γύρω στις 25.000. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι τα πρώτα κρούσματα ήσαν όλα εισαγόμενα, εκεί που φοβόμαστε ότι θα ερχόντουσαν από την Ελλάδα, κατά κρίβεια μας ήρθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις Βρετανικές, κύριε καθηγητά? Όχι από τις Βρετανικές βάσεις, ήσαν φοιτητές οι περισσότεροι. Έχουμε πολλούς φοιτητές. Έκλεισαν τα πανεπιστήμια τους για να έρθουν για τις γιορτές. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές στο εξωτερικό. Έτσι είναι. Και κατ' επέκταση τώρα μπαίνει και το θέμα του τουρισμού, διότι όπως κλείσαμε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα ανοίξουμε τα αεροδρόμια μας και να δεχτούμε άτομα από το εξωτερικό. Ήδη άρχισε ο επαναπατρισμός στην Κύπρο των φοιτητών, έρχονται περίπου 200 με 300 αναμέρα και μέχρι στιγμής έχουμε ανιχνεύσει περίπου 14 περιστατικά που ήσαν εισαγόμενα. Τα οποία είχαν συμπτώματα ή δεν φαινόντουσαν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μιλάτε για φοιτητές, μιλάτε για νεαρούς ανθρώπους. Για φοιτητές, ναι. Για πείτε μου λοιπόν, συμπτώματα είχαν. Δύο-τρεις είχαν συμπτώματα, αλλά η πλειονότητα ήταν ασυμπτωματική. Μάλιστα. Και μπαίνει καραντίνα όλοι αυτοί, κύριε καθηγητά? Είναι καραντίνα για 15 ημέρων. Έχει γίνει επίταξη 3-4 ξενοδοχείων και τους βάζουν εκεί πέρα με φρουρά να παίξω από αστυνομία, στρατών και ιδιωτικές εταιρείες φρουρίσης. Κύριε καθηγητά, προφανώς και η Κύπρος όπως και η Ελλάδα θα σκέφτεται τώρα πώς περνάει σταδιακά στην επόμενη φάση, τη φάση της άρσης των μέτρων. Επειδή είσαστε ακριβώς στην ειδικότητα που μας ενδιαφέρει όλους, έχω μια πρακτική ερώτηση για σας. Αν υποθέσουμε πως είστε εργαζόμενος, μένετε σε μια γειτονιά και θέλετε να πάτε στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης όπως η Λευκοσία ή πολύ περισσότερο η Αθήνα, εσείς θα βάζατε για να πάρετε ένα λεωφορείο, θα φεύγατε από το σπίτι εξοπλισμένος και με μάσκα αλλά και με γάντια για να μπείτε? Αυτό είναι που έχουμε συμβουλεύσει τον πρόεδρο ότι πρέπει να κάνουμε. Όχι τον πρόεδρο αλλά και τον υπουργό υγείας στον οποίο είμαστε υπόλογοι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, επιμένω στα γάντια γιατί υπάρχει μεγάλη αμφιγνωμία για τα γάντια ενώ όλοι για τη μάσκα συμφωνούν. Όχι. Εμείς τα γάντια τα έχουμε κυρίως για ψώνια στις υπεραγορές και συστήναμε και τις μάσκες για τις υπεραγορές, καθώς επίσης και την χρήση του αντισηπτικού τζέλου. Τώρα όμως θα κάνουμε επιταχτική ανάγκη το φόρεμα της μάσκας σε όλες τις συνδιαλλαγές μας εκτός σπιτιού. Είναι κάτι το οποίο θα μπει στα μέτρα χαλάρωσης ως έναν επιπλέον μέτρο προστασίας όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των πελατών. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε καθηγητά. Εκτός από το θέμα του κορονοϊού, το κομμάτι που αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, πώς είναι στην Κύπρο σήμερα, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, παίζει, δηλαδή είναι στα θέματα, αν τα βάζουμε σε μια σειρά, μέρα-μέρα αλλάζουν το πάνω-κάτω. Σε αυτή τη φάση πώς είναι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Γιαβούς είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έπρεπε να αποτελεί πρώτη είδηση. Αυτή τη στιγμή πρώτη είδηση αποτελεί ο κορονοϊός. Μάλιστα. Φυσικά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ασχολούνται και μετά της Τουρκίας και κυρίως και το γεγονός ότι και εκεί ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί ευρέως. Κατά πόσο λένε την αλήθεια, αν υπάρχει μια υποψία εδώ πέρα. Αλλά
εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα λόγω και της διαχωριστικής γραμμής με το τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου. Mm. Φυσικά τα διόδια ή τα οδοφράγματα, όπως τα λέμε, έχουν κλείσει και έχουν μείνει μόνο 2-3, αλλά η διαχωριστική γραμμή είναι διάτρητη. Εύκολα θα μπορούσε κάποιος να περάσει και να μας ξαναφέρει τον ιό στις νότιες περιοχές. Επομένως, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, όπως λέμε, εδώ στην Κύπρο, και τα της Τουρκίας ξέρουμε ότι ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος, όχι μόνο για μας στην Κύπρο, αλλά και για εσάς στην Ελλάδα. Έτσι. Επομένως, χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι πώς θα τον αντιμετωπίσουμε με όλα τα εφόδια που έχουμε στη διάθεσή μας. Ακριβώς. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Παναγιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Πιο μικρή η χώρα, πιο εύκολα παίρνεις και τέτοια μέτρα. Ήταν πιο ακραία από τα δικά μας, έτσι. Ολική απαγόρευση το βράδυ, μία φορά να βγαίνεις την ημέρα, δεν έχει... Κλείσαν τα σύνορά του. Κλείσαν τα σύνορα, δηλαδή, αλλά κατάφεραν και το έχουν κάνει το κουμάτο σωστά. Τώρα, να θέλεις πριν να σου πω το θέμα μου, να δούμε δύο ειδήσεις για τα ταξίδια, ναι, βέβαια, και τις πτήσεις. Θέλω να δούμε λίγα πλάνα, τα έδωσε η Emirates, η γνωστή αεροπορική εταιρεία, στο πρακτορείο Bloomberg. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα, μια πρώτη γεύση των νέων μέτρων. Βλέπετε λοιπόν ότι εκτός από τους ειδικούς που θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τον καθαρισμό, το βιολογικό και την απολύμανση, όλο το προσωπικό θα φοράει στολές και μάσκες. Δεν θα επιτρέπει τις αποσκευές καμπίνα στις πτήσεις καθόλου. Δεν θα μπαίνουν πράγματα μέσα στο αεροπλάνο. Όταν λες πράγματα, εννοείς για το γνωστό βαλιτσάκι που μπορείς να πάρεις. Ή ας πούμε, δεν θα έχεις μια τσάντα που μπορείς μέσα τα βιβλία σου, τα αυτά σου, τα έτια σου, τα άλλα σου. Τι βάζει ο καθένας από πάνω, μέσα. Δεν θα υπάρχει το από πάνω. Αυτό θα υπάρχει. Δεν θα παίρνεις τίποτα μέσα στο αεροπλάνο. Με τα προσωπικά αντικείμενα θα το δούμε τώρα. Αλλά προσπαθούν. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Ούτε τα αντικείμενα. Αλλά απ' την άλλη, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εγώ σου λέω ότι θα μπαίνει στο αεροπλάνο και θα είναι αντί για 100 άτομα, ξέρω εγώ 40. Ωραία. Και οι αεροπορικές εταιρείες, ρε παιδιά, από την άλλη, πώς θα βγαίνουν. Βέβαια. Πολύ μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, λέμε το ένα κομμάτι, ας πούμε και το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, πόσο καιρό θα μπορούν και αυτοί να πετάνε τα αεροπλάνα, αν κατά το 1/3 γεμίζουν. Οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα και ήδη κάποιες δηλώνουν ότι πάνε για πτώχευση. Όπως ναι. Αυτό είναι σημαίνει Αυστραλία. Άλλα πράγματα. Τώρα, που μην τα πιάσουμε ένα-ένα και θα αγχωθούμε και εμείς, θα αγχώσουμε και τους άλλους. Επειδή αλλά πάνε κρατική βοήθεια. Όπως... Επειδή λέμε για τις πτήσεις όμως, δες λίγο τα πλάνα που έδωσε ο Guardian, που δείχνει σε τη δραματική μείωση των πτήσεων πάνω από την Ευρώπη. Είναι το αριστερά πριν τον κορονοϊό, είναι οι πτήσεις αυτά που βλέπετε σαν μαμούνια, σαν κουνούπια. Αυτά σαν μυγάκια που είναι οι αεροπλάνα. Οι καθημερινές και δεξιά βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Ελάχιστες, οι περισσότερες είναι για μεταφορά υλικού παιδιά, ουσιαστικά. Τώρα εγώ βλέπω το αριστερό πλάνο. Πώς ενώνονται έτσι, δεν φοβούνται μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Είναι λίγο σχηματικό. Ναι, και δεν είναι και την ίδια στιγμή όλα αυτά, αλλά δείχνει ακριβώς σε μία ημέρα πόσες πολλές πτήσεις γίνονται. Φανταστείτε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζουν 1,2 δισεκατομμύρια επιβάτες λιγότερους σε σχέση με πέρυσι. Είναι τεράστιο το νούμερο, γι' αυτό και έχουν καθυλωθεί τα αεροπλάνα. Τώρα, να σας πω και μια είδηση για την Κίνα, γιατί εκεί, ναι, από τη μία έχουν μπει στο στόχαστρο οι Κινέζοι από τη Δύση και από τον Τραμπ, λέγοντας ότι κρύβουν την αλήθεια για τον κορονοϊό, κρύβουν ενδεχομένως και τα θύματα. Όταν λες από τη Δύση, εννοείς από όλες τις χώρες όχι. της Δύσης όχι, όχι ή από όλες. Κάποιες χώρες της Δύσης. Από κάποιες δυνατές χώρες της Δύσης, οι οποίες δείχνουν με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την τοποθέτηση, ότι θέλουν να ρίξουν το βάρος στην Κίνα, λέγοντας ότι και καθυστέρησαν. Ποιες εννοείς όμως, γιατί έχω στο μυαλό μου την Αυστραλία και την Αμερική, αλλά δεν έχω κάτι άλλο. Και η Γαλλία λίγο. Και ευρωπαϊκές μεγάλες λίγο είπες. Ναι, με τρόπο. Δηλαδή, με τρόπο, εννοώντας ότι αν δεν έχει αποδείξεις, δηλαδή είπε θέλουμε να γίνει έρευνα, θέλουμε να το ψάξουμε αυτό το πράγμα για να δούμε αν όντως προήλθε από το εργαστήριο, δεν ήταν λάθος. Στην Αμερική έχουν προχωρήσει και σε μηνύσεις, έτσι. Κάποιοι κάνουν μηνύσεις, κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Μέχρι και πολιτεία, ο κυβερνήτης του Μιζούρι έκανε μηνύσεις, εννοείται. Ψάχνουμε, λέει, θέλουμε 5 δισεκατομμύρια, ας πούμε, γιατί έχουμε πάθει ζημιές, οι επιχειρήσεις μας και γύρω-γύρω και ευθύνεται, λέει, η Κίνα. Βέβαια, τα δικαστήρια και κυρίως ο Αμερικανικός Άριος Πάγος θεωρεί ότι θα αποτύχουν όλες αυτές οι αγωγές. Αλλά παρόλα αυτά, η κίνηση δείχνει μια επίθεση με πολλά ερωτηματικά προς την Κίνα που δεν έχει συνηθίσει να δέχεται επισκέπτες παρήσακτους περίεργους που να την ψάχνουν. Γι' αυτό ακριβώς και έχει μείνει από εκτός των διεθνών σχέσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσο αφορά τους πολέμους και τις παρεμβάσεις. Ξέρεις, η Κίνα μπορεί να περηφανευτεί ότι δεν έχει μπλέξει με τους πολέμους. Δεν έχει συμμετάσχει σε πολέμους και μάλιστα κοντά της. Άρα είναι σαν να λέει, εγώ δεν έρχομαι σε εσάς,
Σας παρακαλώ, αφήστε με μόνοι μου και θα κάνουμε τις συμφωνίες μας εμπορικές όπως εμείς νομίζουμε. Γιατί είμαστε και πολλοί και είμαστε και δυνατοί. Και τώρα φτάνει σε ένα σημείο να πρέπει να απολογηθεί επισήμως. Είναι δύσκολο λίγο, αλλά θα δούμε πώς θα γίνει. Και στην Κίνα που φαίνεται ότι ο κορονοϊός έχει κάνει τον κύκλο, δηλαδή σε μια τεράστια περιοχή, ανακοινώθηκαν χθες 10 κρούσματα και κανένας θάνατος. Φαίνεται ότι είτε λόγω της ανοσίας του πληθυσμού πλέον, γιατί πέρασε από μεγάλο κομμάτι, είτε γιατί τα μέτρα δούλεψαν ή ο ιός έκανε τον κύκλο του, δεν είχε κανένα θάνατο χθες. Και επειδή είμαστε στην Κίνα, θυμήθηκα να σου φέρω ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει για την Ατλαντίδα της Κίνας. Είναι μια υποθαλάσσια αρχαία πόλη. Mm. Είναι η Ατλαντίδα των Κινέζων, όπως ψάχνουμε εμείς την δικιά μας. Η πόλη χτίστηκε μεταξύ 25 και 200 μετά Χριστόν. Είναι δηλαδή περίπου 2.500 ετών. Κοιτάξτε τις εικόνες και γιατί είναι κάτω από τη θάλασσα. Την θυσίασαν αυτήν την αρχαία πόλη τη δεκαετία του 50 για να δώσουν νερό και ίδρυυση σε μια πολύ μεγάλη επαρχία της Κίνας. Κάτι μου θυμίζει, κάποτε μου το έχεις πει αυτό. Αυτή λοιπόν η Ατλαντίδα είναι έτοιμη, ήταν έτοιμη να υποδεχθεί και τους πρώτους τουρίστες. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι σύντομα θα μπορούν να έρχονται δείτες από όλο τον κόσμο να πέφτουν στα νερά και να βλέπουν αυτό το θαύμα που δημιούργησαν οι Κινέζοι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτή την περιοχή που έφτιαξαν την τεχνητή λίμνη έχουν αναδυθεί περίπου 1000 νησάκια που τι είναι, οι κορυφές από τους λόφους μιας ολόκληρης περιοχής που το νερό πλέον είναι πόσιμο και υδροδοτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κίνας. Πάμε να δούμε λοιπόν την Ατλαντίδα της Κίνας και όπως περηφανεύονται ότι βρίσκεται κάτω από το νερό, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφη. Πολλοί εξερευνητές ζουν με την ελπίδα ότι κάποτε θα εντοπιστεί η χαμένη Ατλαντίδα. Μέχρι τότε όμως μπορούν να επισκεφθούν την Κινέζικη Ατλαντίδα. Εκεί θα δουν μια πανέμορφη αρχαία πόλη βυθισμένη στα 40 μέτρα, η οποία παραμένει αναλύωτη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρόκειται για την πόλη των Λεόντων, που υπήρξε κάποτε πολιτικό και οικονομικό κέντρο της επαρχίας Ζεγιάνγκ και δημιουργήθηκε 1340 χρόνια πριν κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Χάν. Η κατάρρευση ενός μικρού φράγματος αποκάλυψε τη νέα Ατλαντίδα, φέρνοντας κοντά στην επιφάνεια την αρχαία πόλη, που αναμένεται να γίνει ο παράδεισος των Δυτών, αφού σκοπός είναι η βυθισμένη πολιτεία να μετατραπεί σε διεθνή τουριστικό προορισμό. Σύμφωνα με Κινέζους αρχαιολόγους, η πόλη με τα περίτεχνα κτίρια χτίστηκε μεταξύ του 25 και του 200 μετά Χριστό. Στην ακμή της είχε 290.000 κατοίκους και χάθηκε κάτω από τα νερά το 1959, όταν δημιουργήθηκε ο υδροηλεκτρικό σταθμό στο ποτάμι Ξινάν. Το μέρος βυθίστηκε, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε άλλα χωριά και η πόλη θυσιάστηκε για το καλό του συνόλου. Έτσι έγινε μια τεράστια τεχνητή λίμνη στην κοιλάδα ανάμεσα στα 5 βουνά των λιονταριών. Η τότε κυβέρνηση αποφάσισε πως ήταν αναγκαία η δημιουργία του νέου υδροηλεκτρικού εργοστασίου για να λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης της επαρχίας και φυσικά κανείς δεν αντιστάθηκε ώστε να μην χαθεί αυτή η ιστορική πόλη κόσμημα των πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων. Η τεχνητή λίμνη που καλύπτει μια έκταση 573 τετραγωνικά χιλιόμετρα ήταν για την εποχή της ένα μεγάλο επίτευγμα. Ήταν μάλιστα το πρώτο φράγμα που κατασκευάστηκε στην Κίνα με ύψος μεγαλύτερο από 100 μέτρα. Το νερό είναι πόσιμο και σήμερα χρησιμοποιείται και για την παραγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού. Το 2010 οι δίτες ανακάλυψαν ξανά τη χαμένη πόλη, μένοντας άφωνοι μπροστά στα παραδοσιακά κτίρια, τους ναούς, τους πεζόδρομους, τα σπίτια, τις πύλες εισόδου που παραμένουν αναλύωτα. Αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο βρέθηκαν μπροστά σε μια καλοδιατηρημένη υποθαλάσσια πόλη, δεδομένου ότι τα κτίρια προστατεύονται καλύτερα μέσα στο νερό, τόσο από τη διάβρωση που προκαλεί ο άνεμος και η βροχή, όσο και ο ήλιος, συγκριτικά με μια αρχαία πόλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. Όλα τα κτίσματα παραμένουν σχεδόν ανέπαφα με την πόλη να αποτελεί ένα αμίμητο ιστορικό μνημείο που όμοιό του δεν υπάρχει. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει μέγεθος όσο 62 γήπεδα ποδοσφαίρου και το αποτέλεσμα αυτής της εκπληκτικής υποβρύχιας πόλης μοιάζει με χολιγουντιανό πλατό. Από τα βυθισμένα βουνά δημιουργήθηκαν περίπου 1000 μικρά νησιά μέσα στην τεχνητή λίμνη, ενώ το 80% του εδάφους καλύπτεται από δέντρα όπου έχουν βρει καταφύγιο και αναπτύσσονται 90 είδη πουλιών και 60 είδη ζώων που προστατεύονται. Η περιοχή από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έγινε πόλος έλξης για υποψήφιους αγοραστές που αναζητούν κατοικίες δίπλα στη λίμνη σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ σήμερα αποτελεί και βάση αναπαραγωγής για βιολογικά ψάρια που αναπτύσσονται χωρίς χημικές ουσίες. Μάλιστα. Για να δείχνουμε και τις ομορφιές που υπάρχουν στον πολύ κόσμο. Πολύ ωραίο θέμα. Πολύ εντυπωσιακό. Ήταν υπέροχο, πραγματικά. Λοιπόν, πού μας πας σήμερα, Θοδωρή μου? Επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, σας πάω σε μυθιστορήματα, πάρα πολύ ωραία,
που έγιναν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις από την ίδια δεκαετία, τη δεκαετία του 90. Το ένα είναι μια ταινία που έχουμε πει πολύ καλά λόγια, το τέλος μιας σχέσης. Julian Moore, Ray Fiennes. Mm. Αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο βιβλίο και πολύ ωραία ταινία. Του Graham Greene και του Neil Jordan αντίστοιχα. Έχει ξαναγυριστεί στη δεκαετία του 50, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν ένα μελόδραμα. Εδώ, με τη σκληρότητά του ο σκηνοθέτης και με τον τρόπο που χειρίζεται τους χαρακτήρες, μας αφήνει σε ένα suspense ρομαντικό που σημαίνει ότι η γυναίκα, το ένα δεύτερο των παράνομων εραστών, είναι αυτή που διακόπτει τη σχέση. Το κάνει επειδή αγάπησε πολύ ή επειδή δεν αγάπησε καθόλου. Ο εραστής αναρωτιέται με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Είναι μια εκπληκτική ταινία με την Julianne Moore σε μία από τις σπουδαίες ερμηνείες της που οδήγησαν κάποια στιγμή προς το Όσκαρ. Να δούμε. Sarah, this is our neighbor, the novelist chap. What on earth is a novelist doing here? Research. On what? On your husband. Your wife is charming. She's a great help to me. Yes, I'm sure. She was a married woman who had not yet known love. I was wondering when you'd do that. Do I exist for you when you're with Henry? How can anyone be jealous of Henry? He has you. I don't. We inhabit the same house, that's all. You know that. In a time of war. If a bomb hit us now, that jealousy would end. Would that make you happy? Two people found a passion that was missing in their lives. I would rather be dead than see you with another man. I've never ever loved anyone as much as you. I've only made two promises in my life. One was to marry Henry. The other stopped seeing you. Ray Fiennes, Julianne Moore, Stephen Ray, in a film by Neil Jordan. You think love ends just because we don't see each other? The end of the affair. Ωραίο φόντο, ιστορικό, πόλεμος. Ωραία, το τέλος μιας σχέσης, πικρό και όμορφο. Η άλλη ταινία έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι μια πασίγνωστη και πολύ αγαπημένη ταινία και στην Ελλάδα. Η τελευταία έξοδος, Rita Hayworth. Το περίεργο είναι πως όταν βγήκε η ταινία δεν έκανε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά απέκτησε μια cult φήμη και μια αγάπη που προόδεψε και χτίστηκε μέσα στα χρόνια. Ο λόγος που διάλεξε αυτή την ιστορία του φυλακισμένου τραπεζίτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του και της φιλίας του με έναν συγκρατούμενό του, τον παίζει ο Μόργαν Φρίμαν και είναι καταπληκτικός, ειδικά στις τρεις σκηνές που ζητάει χάρη από τους δήμιους του, είναι ότι βασίζεται σε Stephen King. Ο Stephen King βέβαια είναι πολύ γνωστός για τον τρόμο, αλλά έχει κάνει και βιβλία όπως το Stand By Me, που είναι μια πολύ τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης. Το πράσινο μήλι, αυτό. Το πράσινο μήλι, ταινιάρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν την έχω δει αυτή την ταινία, αλλά ακούω από πάνω το σκηνοθέτη μου τόση ώρα που μιλάς και λέει: Πω, ταινιάρα, ναι, καταπληκτική, μπράβο που τη θυμίζει κτλ. Ακούω την υπόθεση. Ναι. Και έχω την απορία. Τι ρόλο παίζει η Rita Hayworth και αυτό την έχουμε στο βιβλίο. Είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω για την ταινία. Η ταινία στα αγγλικά λέγεται Shawshank Redemption. Και το μυθιστόρημα και η ταινία. Ο ελληνικός τίτλος είναι μια φοβερή πατέντα, πολύ έξυπνος, αλλά αποκαλύπτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι αποκαλύπτει? Δεν μπορώ να σου πω τώρα, μας αποκαλύψω. Αφού είπες ότι το αποκάλυψε ο τίτλος και εγώ δεν το κατάλαβα. Μωρέ, θα μου το πεις εσύ μετά. Η τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Μα αφού ούτε η Ρίτα παίζει, ούτε καμιά σχέση έχει, σε κάτι φυλακές θα μπουν και θα ψάχνουν τι είναι. Υπάρχει ένα πόστερ. Υπάρχει ένα πόστερ. Και αυτό το πόστερ είναι αυτό που οδηγεί στην τελευταία έξοδο. Πες τώρα, Δημήτρη, συγγνώμη, μισό λεπτό να δούμε το τρέιλερ. Came to Shawshank Prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You can fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk, a talk that just wasn't normal around here. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside they can't touch. What are you talking about? Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Damn it, dear friend, you're putting me to hide! Hope can drive a man insane. You
sick or dead in there, I kid you not. I better get used to that idea. Oh, my holy God. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying. Get busy living, or get busy dying. That's damn right. Είναι λίγο υπερβολική ταινία. Μ' αρέσει όμως όσο πέραν τα χρόνια περισσότερο. Είναι από αυτές τις ταινίες που λίγο μετανιώνεις, που δεν σ' άρεσαν. Όπως και μια άλλη ταινία του ίδιου σκηνοθέτου, Frank Darabont, η Ομίχλη, όχι του Carpenter, το The Mist, όχι το The Fog. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία φτιαγμένη. Τελευταία έξοδος Β' Χέρ. Το λέει ο τίτλος. Ο τίτλος είναι τελείως Γιάννης Μπακογιαννόπουλος στη λέσχη, που σου λέει το φινάλε. Πράγμα. Δεν έχει σημασία. Μα εσύ το ξέρεις το φινάλε. Εγώ όταν θυμάμαι την εποχή που βγήκε, ότι το βλέπα στις εφημερίδες, ναι, που έλεγαν. Γιατί είναι αυτό. Σιγά, πάνω εδώ. Γιατί δεν ήξερα περί. Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Θέλω να πιάσουμε λίγο και θέματα που αφορούν τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία. Δηλαδή τα 15χρονα, τα 17χρονα, τα 18χρονα, όλη αυτή η ιστορία που ζούμε. Και που την πιάνουμε από εδώ, την πιάνουμε από εκεί. Κάθε μέρα βρίσκουμε από έναν άλλο τρόπο, από μια άλλη πλευρά να τη δούμε. Αλλά κάθε ηλικία το ζει και το βλέπει τελείως διαφορετικά. Όλο αυτό που ζούμε. Και άλλα πράγματα είναι αυτά που τους απασχολούν. Όχι ότι ένα κομμάτι μας απασχολούν το ίδιο σε όλους. Ναι, ναι. Αλλά αναλόγως στην ηλικία είναι άλλα πράγματα που ενδιαφέρουν τον καθένα και με άλλη δύναμη τα αντιμετωπίζει. Θέλω να πω ότι εμείς οι λίγο πιο, να το πω, λίγο πιο όριμοι άνθρωποι, μου ακούγεται καλύτερα, εντάξει, το παίρνουμε κάπως αλλιώς, έχουμε άλλες δυνάμεις, έχουμε περάσει, έχουμε κάνει μια διαδρομή, έχουμε περάσει κάποια πράγματα στη ζωή μας, τέλος πάντων. Οι νεότερες ηλικίες, ρε παιδιά, που τα πολύ απλά, δηλαδή, θέλω να δω τη φίλη μου, είμαι 18, έχασα το κορίτσι μου. Το βλέπω συνέχεια από αυτό το πράγμα μέσα, το οποίο μπορεί να αρέσει στα νέα παιδιά όταν το κάνουν μόνοι τους. Όταν όμως τους το επιβάλλεις ότι τέλος, αυτός είναι ο τρόπος. Θες να δεις ταινία με τη φίλη σου, με το κορίτσι σου, με τα γόρι σου. Βρείτε έναν άλλο τρόπο να το βλέπετε, δεν ξέρω πώς, αλλά το ακούω ότι γίνεται πια. Τα ακούω, γιατί και εγώ έχω πάρα πολλά παιδιά. Με κάποιο τρόπο όλα γίνονται. Όλα γίνονται, η επαφή μόνο, η αφή μόνο είναι. Ναι, ρε παιδάκι, μα αλλά ξαναλέω, μπορεί η τελευταία γενιά το θέμα επαφής, ακόμα και το θέμα ραντεβού, να το έχουν εξελίξει με, μέσω ίντερνετ, να έχουν βρει τους τρόπους να το κάνουν. Δεν είναι όπως εμείς έπρεπε να βγούμε, να μπούμε, να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε κτλ. Κτλ. Όταν όμως σου επιβάλλουν κάτι, ότι τώρα και να θες όμως σήμερα να τη δεις το κορίτσι σου, δεν έχεις καμία ελπίδα. Δεν πειράζει, παιδιά, θα το ξανασηκώσουμε το Skype, δεν ανησυχείτε. Εκτός αν μείνει κοντά σου και στείλεις για τη βόλτα και πας λίγο γύρω-γύρω-γύρω, μόνο έτσι. Τίποτα ναι, άλλο. Πρέπει και η άλλη να έχει ένα σκυλάκι και η μάνα της ή ο πατέρας να της πει: πάρ' το σκυλί σου να το πας μια βόλτα. Δηλαδή, γενικώς αλλάζουν τα πράγματα. Είναι δύσκολο. Ακόμα δύσκολο. Και να δεις το φίλο σου για να κλάψεις τον ώμο σου γιατί τσακώθηκες με το κορίτσι σου. Δεν μπορείς πια, όλα θα τα κάνεις τηλεφωνικώς. Είναι και το ένα θέμα αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι δεν έχεις αγόρι, κορίτσι ανάλογα. Ναι. Και κάποια στιγμή θα βγει στην κοινωνία, αυτή την άτιμη, την άδικη, ναι, να ψάξει. Ναι, αλλά με μάσκα. Θα τα ακουμπήσει. Αυτό σου λέω τώρα. Και είναι και πιο δύσκολο γιατί πρέπει λίγο να έρθει. Δηλαδή να προσαρμόσει με λίγα λόγια αυτή την ορμή, την επιθυμία. Που αν μη τι άλλο αυτή η ηλικία. Αν δεν την έχει αυτή η ηλικία, ποιο θα την έχει. Μετά όλοι το... να την έχουμε βέβαια, αλλά είναι. Εκεί πια είναι όλα στα κόκκινα. Μετά το όνομα, στη χειραψία, όταν θα πλησιάσει, θα ζητήσει το αντισηπτικό, τη μάσκα. Το χαρτί για τα γάντια, το χαρτί για να κάνουμε πλάκα, αλλά ρε παιδιά, πραγματικά αυτά τα παιδιά. Δύσκολα είναι. Α, τα σκεφτούμε λίγο. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν και τι άλλε έγνοιε με στο κεφάλι, θα γίνουν με τα σχολεία, με τι σπουδέ μου, με το αυτό μου, με το άλλο μου. Τόσα πράγματα, τόσα καινούργια πράγματα για παιδάκια τα οποία είναι 17, 18, 20, 15 χρονών. Δεν ξέρω. Εγώ ως μανούλα τα σκέφτομαι. Εσείς ως πατερούλιδες. Έτσι, βρε. εννοείται, τα σκεφτόμαστε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ομολογώ ότι δεν είναι απλό. Ορίστε, να, θα μας πει. Η ειδικός νομίζω ότι έχει την απάντηση. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Θα βάλουμε στην παρέα μας τη Μίνα Μαρούγκα, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια. Και
Αυτό τι είχα ζητήσει. Θέλω λίγο να πιάσουμε αυτά τα νεαρά παιδιά. Δεν εξετάζω αν είναι 15 ή αν είναι 18. Για μένα δεν έχει διαφορά. Και 20 να είναι και 16. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι αυτό που λέμε, η ζωή είναι όλη μπροστά σου και ξεκινάς αυτό το υπέροχο μαγικό ταξίδι. Πολύ ωραία, αλλά υπάρχουν και κάποια εμπόδια. Που κι εγώ ως μάνα δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί είναι πρώτη φορά που τα ζω. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πόσο αυστηρή πρέπει να είμαι, πόσο χαλαρή πρέπει να είμαι, πόσο κατανόηση να δώσω. Αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα η δικιά μας των μαμάδων, είναι η μέρα των παιδιών. Πάμε λίγο να σε ακούσουμε. Κάνετε καλά και τα σκέφτεστε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι από τους αδικημένους, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτής της στιγμής, αυτής της χρονικής συγκυρίας. Οι επαναστάτες, οι παρορμητικοί, οι αμφισβητείες καλούνται ξαφνικά να τα υποβάλουν όλα αυτά τα ένστικτα και όλη αυτή την ορμή της νεότητάς τους σε ένα πάγωμα, σε μία ύπνωση. Και εδώ πέρα μιλάμε για την αναπτυξιακή φάση με τις πιο έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις, όπου μπορεί να δούμε πάρα πολλά παιδιά να αποσύρονται, να είναι αθόρυβα μες στο σπίτι, να νομίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα, ότι είναι εντάξει με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι στην εφηβεία, είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας η απομόνωση και η απόσυρση. Και από τους γονείς, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς θα τους μιλήσουμε μέσα από το παράδειγμά μας για την επαφή τους με τον άλλον άνθρωπο και για την επόμενή τους μέρα. Και να ξέρετε ότι το πώς θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα καθορίζεται πάρα πολύ από το δικό μας το παράδειγμα μέσα στο σπίτι. Και τι εννοώ με αυτό. Πόσο φοβικά αντιμετωπίζουμε εμείς το έξω. Mm. Πόσο επιφυλακτικοί είμαστε για τις επαφές μας με τους άλλους. Ταυτόχρονα όμως και πόσο σοβαροί είμαστε και πόσο τους εκπαιδεύουμε στη σωστή προφύλαξη και στο πώς πρέπει να είναι η μέρα μετά. Χρειάζεται λοιπόν μια χρηστή ισορροπία, την οποία τα παιδιά αυτή τη στιγμή μαθαίνουν τώρα από το δικό μας, από τη δική μας στάση, ανάμεσα στο ότι συνεχίζουμε να ζούμε, συνεχίζουμε να κάνουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Απ' την άλλη, μπαίνουμε όλοι σε μια νέα εποχή που προσέχουμε πολύ πώς θα κάνουμε αυτές τις σχέσεις πια. Μάλιστα. Πάμε να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή που είμαστε μέσα στο σπίτι. Mm. Θυμόμαστε καταρχήν, εμείς οι γονείς, ότι δεν είναι δεδομένο ότι επειδή τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, ξεκουράζονται ή τεμπελιάζουν. Όσο δύσκολο είναι για μας να ζούμε εκτός οργάνωσης και εκτός προγράμματος, είναι και για τα παιδιά. Mm. Και τα παιδιά τα κουράζει ψυχολογικά όλο αυτό. Γινόμαστε, σας βλέπω και μηδιάτε οι γονείς. Ναι, μηδιάμε, ναι. Γιατί είμαστε όλοι γονείς εδώ. Και εννοείται, δηλαδή... Για συνέχισε μήνα μου όμως, ναι. Να μην σε διακόπτουμε καλύτερα, να τα πούμε μαζεμένα εμείς. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά τεμπελιάζουν. Περνάνε τη δική τους ψυχολογική κόπωση. Μεγάλος αστερίσκος για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή καλούνται να δώσουν πανελλήνιες, να έχουν το φόρτο και του διαβάσματος, της αβεβαιότητας σχετικά με το πώς θα είναι αυτές τις πανελλήνιες. Διπλή προσοχή εκεί. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να τονίσω είναι ότι αν πριν ήμασταν αυστηροί με τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιδιά που αυτή τη στιγμή μιλάνε συνέχεια στο κινητό, είναι όλη την ώρα με τους φίλους δικτυωμένοι, με όλα τα μέσα, αυτή τη στιγμή χαλαρώνουμε λίγο την αυστηρότητά μας σε σχέση με αυτό, γιατί έχουν πάρα πολύ ανάγκη να επικοινωνήσουν, δεν τους υστερούμε, συνεχίζουμε να τα ενθαρρύνουμε, εφόσον βλέπουμε ότι αυτή η κοινωνική δικτύωση αφορά την επικοινωνία με τους φίλους τους. Διότι η παγίδα από την άλλη πλευρά είναι τα όρια που πρέπει να μπουν στη χρήση του διαδικτύου, εφόσον βλέπουμε ότι ένα παιδί απομονώνεται πάρα πολλές ώρες σε δραστηριότητες που δεν αφορούν την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους, αλλά μόνο την αλληλεπίδρασή του με τη μηχανή. Παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια ή πλοηγούμενοι σε site που δεν εγκρίνουμε ή μπορεί να θεωρούμε πιο επικίνδυνα. Άρα από τους γονείς χρειαζόμαστε μια μικρή επιστασία εδώ, μια διακριτική παρουσία. Θέλω να σας πω κάτι πολύ θετικό στο σημείο αυτό σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μου αρέσει πάντα να βλέπουμε και τη θετική πλευρά της ζωής. Πόσο πολύ νιώθηκε το ψηφιακό χάσμα των γενεών. Mm. Πώς ήταν οι γονείς που λέγανε, παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνω τι κάνεις όλη την ώρα πάνω από αυτή την οθόνη. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε. Και πώς οι γονείς αναγκάστηκαν να μάθουν τις ψηφιακές κλήσεις, τις κλήσεις μέσω Skype, τις κλήσεις μέσω Viber.
γονείς και παιδιά σε αυτό το σημείο έρχονται κοντά. Γονείς πετάνε. Οι παππούδες είναι που φέρνουν τα κινητά εδώ για να δουν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και τα μικρόφωνα. Και πόσοι παππούδες έχουν εκπαιδευτεί. Να κάνω μια γενική τοποθέτηση που νομίζω θα καλύψει πολλούς από εμάς τους γονείς. Στη Μίνα, μετά από 42 μέρες, γιατί τις μετράμε καθημερινά, που είναι κλειστά τα σχολεία, οι όροι και οι κανόνες που είχαμε βάλει πριν από 42 μέρες, νομίζω ότι θα καλύψω σχεδόν όλους τους γονείς, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν. Και τα παιδιά, και τα νεύρα μάλλον των παιδιών στην εφηβεία είναι τεταμένα και είναι δύσκολο για μας να βάλεις ένα νέο κανόνα, να του πεις ένα νέο τρόπο σκέψης και διαχείρισης του χρόνου του, όταν βλέπουν καθημερινά ότι δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι τουλάχιστον να ανοίξουν τα σχολεία. Άρα, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ χρόνος. Δεν είναι ότι θα το διαχειριστούμε 5 μέρες, 10 μέρες εδώ. Και το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο. Και δεν μας έχει ξανασυμβεί, δεν ξέρουμε. Να κλείνουν τα σχολεία το καλοκαίρι και τα παιδιά να είναι ελεύθερα. Αυτό είναι ελεύθερα άλλο. Και ψυχολογικά από εμάς και να βγουν, να πάνε τις βόλτες τους, να δουν τους φίλους τους ή να κάνουν τις διακοπές τους στο εξοχικό ή οπουδήποτε πάει ο καθένας. Είναι αλλιώς το πρόγραμμα στο μυαλό μας. Αυτό που συμβαίνει τώρα, είπαμε, είναι κάτι καινούριο. Είναι πρωτόγνωρο. Πώς λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο κάθε γονιός, ακόμα λοιπόν, και για το θέμα του ύπνου. Γιατί το θέμα του ύπνου δεν είναι μόνο που το συζητάμε εμείς μεταξύ μας. Ρε παιδιά, κοιμάστε καλά, ξυπνάτε περίεργες ώρες, αυτόνετε, τι κάνετε. Και για τα παιδιά ισχύει αυτό. Και για τα παιδιά έχει αλλάξει το πρόγραμμα του ύπνου. Κοιμούνται άλλες ώρες, ξυπνάνε άλλες ώρες. Έχουν και αυτά έναν έτσι. Φαντάζομαι, θα έχουν και έναν εκνευρισμό μέσα τους. Ναι. Γιατί όντως το πιστεύω κι εγώ ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη για πρόγραμμα. Θέλω να πω σε αυτό ότι χαλαρώνουμε λίγο τα όρια μας, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε όρια. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Αν η ώρα του ύπνου για έναν έφηβο ήταν 12η βραδινή, μπορεί να γίνει μία βραδινή, αλλά πάντα υπάρχει και εδώ όριο. Είναι υπό την επίβλεψή μας και είναι υπό τη δική μας καθοδήγηση. Κάτσε όμως λίγο, Μίνα μου, να λέμε αλήθειες τώρα, έτσι. Ένας γονιός που θα ξυπνήσει 6 ώρα το πρωί να πάει στη δουλειά του και που δεν θα γυρίσει σπίτι του και θα συνεχίσει όταν θα γυρίσει τις υποχρεώσεις του, δεν θα κάτσει μέχρι τη μία η ώρα πάνω από το τέτοιο που το μάτι του κλείνει και νιστάζει και πρέπει να πάει στη δουλειά του να δει, βρε, αυτός κοιμάται ή ακόμα κάτι κάνει εκεί πέρα στο κομπιούτερ του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Μίνα. Αυτή είναι. Τόσο. Έτσι είναι, παιδιά, τώρα τι να λέμε ψέματα. Είναι δυνατόν να κάτσει πάνω από τον έφημο γιο σου, κόρη σου που είναι 17, να δει τι ώρα θα κοιμηθεί όταν εσύ να τρέχει το δάκρυ τη νιστά και κουτουλάει το κεφάλι σου. Θα κοιμηθεί. Αυτή όμως. Λε σπίτι, είναι μέσα. Σχολεία. Δεν τον περιμένω στην πόρτα να γυρίσει. Και μέσα είναι. Τώρα κοιμάται, ξυπνάει. Πρέπει να κοιμηθεί. Είναι μια δυσκολία που προϋπήρχε. Αλλά εντείνεται ακόμα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Άρα αυτό που έχουμε ανάγκη είναι περισσότερο η ιδέα του να ξέρουν τα παιδιά μας ότι ξαφνικά δεν είναι ξέφραγα όλα. Ότι ξαφνικά δεν σημαίνει ότι είμαστε σε μια χαλαρότητα μέσα στο σπίτι. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα ότι δεν υπάρχουν όρια στο σπίτι. Και ναι, θα ξεφύγουν οι έφηβοι από αυτά τα όρια. Προφανώς. Είναι σημαντικό εμείς από την πλευρά μας να διατηρούμε τη γραμμή μας ή τουλάχιστον να την συζητάμε εξηγώντας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν έφηβο να εξηγούμε γιατί το λέμε αυτό. Όχι γιατί είμαστε τρομοκράτες του ύπνου του, όχι γιατί θέλουμε να μπούμε στη ζωή του άγαρμα. Και βέβαια αυτές οι επισημάνσεις δεν γίνονται εν θερμό. Δηλαδή σε ένα καυγά που το παιδί θα αντιδράσει και θα μας πει «άσε μας ρε μαμά, άσε μας ρε μπαμπά». Ο έφηβος θέλει πολύ προσεκτική διαχείριση, να έρθουμε και να του μιλήσουμε σε ανύποπτο χρόνο που τον βλέπουμε ότι είναι ήρεμος, που τον βλέπουμε ότι μπορεί να ακούσει και έχει δίκο άοτα. Επίσης θέλω να κάνω δύο πολύ μικρές γρήγορες επισημάνσεις σχετικά με τον προσωπικό χώρο των εφήβων. Και μιλάμε, απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, στον περισσότερο κόσμο που αναγκάζεται να ζει αυτή τη στιγμή μέσα σε λίγα τετραγωνικά. Και λέει, πώς θα πάω, βρε παιδί μου, από το ένα δωμάτιο, σε ποιο να πάω για να αφήσω προσωπικό χώρο στον έφηβο, αφού είμαστε όλοι μαζί, όλες τις ώρες, σε αυτά τα τετραγωνικά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πρόγραμμα ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε τον προσωπικό χώρο του παιδιού. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται χρήση κάθε χώρο από τα μέλη της οικογένειας σε διαφορετικούς χρόνους. 2 με 5, εμείς είμαστε στο σαλόνι και εσύ είσαι στο δωμάτιο. Αντίστροφα, κάποιοι είναι στην κουζίνα και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι έχουμε όλοι κοινές τελετουργίες, το βραδινό, το μεσημεριανό φαγητό, ότι είναι για τον καθένα.
όπου δεν συζητάμε σε αυτά τα τραπέζια πολύ καυτά θέματα του σπιτιού, θέματα που ανησυχούν πάρα πολύ και μπορεί να πυροδοτήσουν φωτιές, τα αφήνουμε αυτά για λίγο αργότερα. Όλα για αργότερα τα αφήνουμε. Πάντως μου θυμίζει τώρα που γυρίζω 6 ώρα και λέω είναι ώρα τσιόδρα, παιδιά, για αφήστε για την τηλεόραση. Τι, αφού βλέπουμε κάτι. Λέω, συγγνώμη, δεν βλέπετε όλη μέρα, αφού δεν πάτε σχολείο. Διαβάστε και βλέπετε τηλεόραση, να δούμε κι εμείς λίγο ειδήσεις. Είναι λίγο και αυτό δύσκολο, αλλά θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό που λέτε, για παράδειγμα, εξηγείτε ότι το 6-8 είναι η δική σας ώρα, των γονιών. Ότι το 8-10 είναι η δική σας. Και θα φύγουν και οι δύο μόλις το πω. Λοιπόν, καλό κουράγιο γονείς, όλοι μας. Θα το βρούμε, μωρέ, θα το βρούμε. Με την προσωρινότητα. Εξηγήστε στα παιδιά ότι αυτό είναι προσωρινό. Σωστό. Και ότι θα βγούμε από αυτό, γιατί το παράδειγμα των γονιών, όλων ημών, είναι ο δρόμος τους για μετά. Μίνα Μαρούγκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά, καλή συνέχεια στον Α. Δεν έχω χρόνο. Έχω τίτλους. Γεια σας.